τις ακροαματικότητες να μ' ακούσουν. Ναι, ναι, ναι. Χθες περίμενα ένα τέταρτο στο τηλέφωνο για να βγω. Mm-hmm. Είχαν σειρά όλοι οι προηγούμενοι. Και πώς γίνεται, ρε φίλε, να έχει 0% ακροαματικότητα αυτή η εκπομπή που περίμενα ένα τέταρτο και στο τέλος έφτασα σπίτι μου. Και ναι. Δεν μπόρεσα να μιλήσω. Μας πολεμάν. Ναι, δεν ξέρω. Ναι. Ίσως να μην υπάρχουν όλοι οι υπόλοιποι. Μπορεί να είμαστε, ας πούμε, πώς είναι το, η εκτιέστηση, I see dead people. Ναι. Μπορεί να, παιδιά, το έχω σκεφτεί. Να έχουμε πεθάνει και να βρισκόμαστε, ας πούμε, σε μια άλλη διάσταση και να νομίζουμε. Σε όνειρο. Ναι, να είμαστε βασικά στην κόλαση. Ποια κόλαση, ρε. Είναι στο καινούριο σύμπαν που δημιουργήθηκε. Δεν το ίδιο τέτοιο στο όνειρό του. Ο Λευτέρης θα μας πει. Καινούριο Big Bang. Ήθελα να πω πριν κλείσω ότι επειδή κάθε φορά παίρνω για να πω για την προηγούμενη εκπομπή, πώς λένε οι άλλοι, για τον προηγούμενο ακροατή, και χθες δεν πήρα για να πω για την προηγούμενη εκπομπή, οπότε τώρα θα πρέπει να πω για την προ-προηγούμενη εκπομπή. Έτσι, έτσι. Όχι, ήθελα να πω χθες για τον Βαλεντίνο που είπες για τη Βαλεντινόπιτα. Ναι. Που το είπες στον αέρα. Εμείς αυτό κάποτε το κάναμε. Αλήθεια. Κάναμε, κάναμε Βαλεντινόπιτα με τους φίλους μου, ενώ κάναμε κέικ και βάζαμε μέσα μπαλαντάιν στο ουίσκι. Δεν ξέρω. Συγγνώμη να κάνω διαφήμιση. Ωραία, εντάξει, τι να κάνουμε. Όχι, είναι ιστορικό, γιατί... είναι ωραίο, είναι ρετρό. Βέβαια. Και το μπαλαντάιν δεν βγαίνει από τον Βαλεντίνο και δεν κάνει ένα συνειρμό τέτοιο. Σωστό, σωστό. Και, το, και πίναμε το συγκεκριμένο ουίσκι με τη Βαλεντινόπιτα, στην οποία Βαλεντινόπιτα βάζαμε μέσα σε αλουμινόχαρτο, όχι χρήματα, δηλαδή ευρώ και τέτοια. Βάζαμε διάφορα πρόστιχα πράγματα, να μην τα αναφέρω πρωί-πρωί. Αυτά από τα φουσκόρης. Μάλιστα. Έγινε, σε φιλούμε. Καλή ιδέα. Τσάω, 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 τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Φωλιά το έχεις κάνει εκεί μέσα. Κανονική φωλιά, δεν ξέρω αν και πάμε, πάμε δυνατά, ακόμη νομίζω είμαστε στην αρχή. Ναι. Έχει πάρει τις τελευταίες δύο εβδομάδες μια όθηση το όλο πράγμα στο κουκουρούκου που πηγαίνουμε. Με τα κλιματομεσητικά μας ασχολείσαι, δεν ξέρεις ότι ο μπαμπάς Αγγελόπουλος εδώ και καιρό έχει κερδίσει τη δίκη με τους γιους. Δεν έχει ξεκαθαρίσει αυτό. Δεν με νοιάζει κιόλα. Δηλαδή, ναι, το άκουσα αλλά... που το λέγανε στο καφενείο. Οπότε για να το πούν στο καφενείο. Καλά, τι αυτή λένε έτσι. Ολυμπιακοί είναι ρεφίλε. Μπορεί να πετάξουν κανένα κόκαλο και τα δω. Πάντοτε να έχει το μυαλό σου. Έτσι δεν είναι. Τα σκυλιά ξέρουν που πάνε και κάθονται. Μην το πάρετε προσωπικά έτσι κι αλλιώς. Δεν έγινε ποτέ. Ειδικά για τον μπάσκετ, οπότε τζάμπα κάνει τον πρόβλημα. Όχι βρε. Το Λιόπουλο καλά είναι. Μια χαρά. Ελεύθερο τον πήρε. Ελεύθερος ήρθε. Ελεύθερος είναι. Ναι, δεν παντρεύτηκε ακόμα. Μην μπερδεύεσαι. 0,01% είπαμε η ακροματικότητα. Μπάμπη, πόσους αριανούς έχεις εκεί μέσα? Δύο αριανούς και μία μαύρη θύελλα, Καλαμάτα. Και έναν από τη Σελήνη. Και ένα σεραίο. Μαζεραϊκαίο. Να φύγουν νωρίς, να προλάβουν να πάνε στο γήπεδο το Κυριακή. Έτσι. Ο Τζούνιορ σπουδάζει στα Γιάννα και είναι για τον αγώνα. Σε φιλούμε. Περιμένει ο Λευτέρης να κλείσει. Έχω δύο γραμμές, τώρα ποιο μπορεί να είναι. Άμα είναι ο Λευτέρης ή η Κατερίνα, κλείνω. Άμα δεν είναι, ξαναπάρε. Αγωνία, μπορούμε να το παίζουμε, ας πούμε. Ποια είναι η επόμενη γραμμή. Ποιος λέτε να είναι. Ας το κάνουμε τώρα. Για πες Τζούνιορ, ποια θα είναι η επόμενη γραμμή. Εγώ ελπίζω να είναι ο Λευτέρης. Ελπίζεις, Νίκο. Μέσα. Και εσύ Λευτέρης, Χριστίνα, ποια λες. Θέλει να είναι Φωτιάδης η Χριστίνα. Εδώ έχουμε συμπάθειες. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, καλημέρα. Κανένας, κανένας από τους δύο. Χάσαμε όλη κουβά. Ναι. Έχουμε ώρα μπροστά μας. Τώρα ο Φωτιάδης βέβαια που άκουσε σε σένα να το ζητάει, να το καλεί, κάτι δύο θα πάει. Τελείωσε τώρα. Μέχρι που θα έρθει κιόλας. Εδώ κάνε. Αλλά θα πει πρώτα μην με κλειδώρετε την πόρτα. Ναι, θα είναι κλειστή πάλι, ναι, όντως. Μπαμπή, ναι. Φαντάσου άμα κάναμε από τον Ολυμπιακό, τι θα ακούγαμε από τους Αριανούς, ρε φίλε. Καλά, εννοείται. Αυτή είναι η χαρά. Δηλαδή, θα κόψουμε το πρωτάθλημα, έτοιμοι είμαστε. Τα είπαμε αυτά. Ναι. Αυτά είχαν υποθεί. Πρώτα ο Ζαγόρας τα έλεγε. Ναι. Δεν άκουσες το σενάριο του Ζαγόρα. Το χ ήταν, είναι εύκολο κιόλας, πολύ εύκολο. Βέβαια, αν έχανε ο Πάκο τον Ολυμπιακό, δεν χρειάζονται τους Αριανούς. Το τι θα ακούγε από τους Παοξίδες. Εκεί, ναι. Από τους Παοξίδες θα το είχαν. Εδώ στο 3-1 είδα, ας πούμε, παγωμένα βλέμματα και τέτοια. Που ήταν goals, ξέρω εγώ. Εύκολα, δύσκολα ο Πάκο θα κερδίσει τον Άρη, γιατί τα επόμενα τέσσερα παιχνίδια είναι κομβικά για τον Πάκο. Θα παίρνει την ουσία και έχει καθαρίσει το πρωτάθλημα. Όπου από τον Ολυμπιακό δεν το συζητάω, ας μην κατέβει καθόλου να παίξει, ας βάλει τα δευτεροτρίτα για να καταλάβω και οι Γεριανοί τι σχέση έχουν με τον Ολυμπιακό πια. Και με την ΑΕΚ θα πάρει ένα βαθμουλάκι, γιατί ο Χιμένες παίζει τις αμήνες στα παιδιά.
Αυτά. Μάλιστα. Ακόμα λογαριασμού κάνει. Έγινε, σε φιλούμε. Ακόμα λογαριασμού. Τσαο, τσαο, τσαο. Τσαο, τσαο. Όπα, να το. Καλημέρα, μα περίμενε. Σαββατοκύριακο, Σαββατοκύριακο. Και τέλο τη δουλειά. Δεν σήμαινε. Ωραία σενάρια έχει εσύ, ρε μαυρά προγατή. Να το. Εγώ για άλλε ομάδε δεν μιλάω. Ποτέ, ποτέ, επιβεβαιώνω. Εγώ το είπα ότι μετά το μπουλκουμέ που θα κάνουν εκεί σε αυτό το γήπεδο που έχουν. Ναι. Αυτή η ομάδα του δημοσίου. Δευτέρα πρωί θα με κλείσει ρόπιο σχέδιο. Κλείσω τον κύριο. Είπαμε Δευτέρα πρωί να απολυθούμε όλοι μαζί, να έρθουν τα σχέδια. Είναι δυνατόν τώρα, θα σε πω κάτι, ρε φίλε, γιατί ξέρεις και εγώ ήμουν παλιά ραδιοφωνικός παραγωγός. Βεβαίως. Τις ακροαματικότητες αυτοί που δίνουν και τις κάνουν, αυτοί έχουν και τις ακροματικότητες, να ξέρεις. Έτσι. Τα ξέρεις αυτά. Και το μαχαίρι και το καρπούζι. Ναι, ρε παιδί μου, τώρα δηλαδή αύριο, άμα πει το λίμπερο σε μια εταιρεία. Ασούμε, ναι. Ναι, στα... μια, ναι. Ναι, θα δώσει. Πρώτο, καταρχήν, ναι. Είναι εσχρό. Ναι. Κατάπτυστο. Ναι. Μη γελάσαι εσύ, κοπελιά, ακούω. Δεν... Λοιπόν, όχι, εγώ γελάσα. Ναι. να είναι ο Φευγάτος παρός σε εκπομπή και να μην έχει ακροματικότητα. Τελείωσε. Καλά, είπαμε. Αυτό το ξέρεις. Ένα 10% τα φέρνει έτσι. Πώς πηγαίνεις, ας πούμε, να δουλέψεις ένα μαγαζί και σε ρωτάει ο μαγαζάτος μπαρ και τέτοια, να φέρεις την παρέα σου. Ναι, αέρας. Να φέρεις τον κόσμο σου, έτσι. Έχω αέρα. Και το Φευγάτος φέρνει ένα 10%. Παλιά στο Λίμπερο είχα έρθει μια φορά και έκανα εκπομπή με, το... με τον Κόλκα. Το συνονό... δεν υπάρχει με τον Κόλκα, θα έχουμε άλλα. όχι, με το συνονόματο το Πασχάλη. Σίσκο Πασχάλη. Δεν ξέρω. Τον Καμόρα θα είναι. Τα μπάλαια. Τα μπάλαια. Ναι, που είμαστε φιλαράκια χρόνια και... Τι δουλειά έχεις, ρε Παξίδες. Μπάπη, 280 μηνύματα. Ναι. Ήρθανε κάτι οι συντοπίτες σου από τις Σέρες από κάτω για να με δείρουν. Ναι, σοβαρά. Σοβαρά σε φιλάω. Αλλά είχα ξεφύγει τελείως εγώ. Ήταν χρόνια, φαντάζομαι αυτό θα έχει σίγουρα δεκαετία, σίγουρα. Ναι. Οπα, να το τώρα και έπεσε. Φέρνουν τώρα. Τώρα. Σκάσε σε ρέι. Καλημέρα στη γραμμούλα, μας περίμενε. Σας περίμενα. Να το. Λοιπόν, εγώ εδώ που είμαι, 100% κρωματικό. Έτσι, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Μέσα στα... το φορτηγό μου, ναι. Θα ακούμε όλοι. Έτσι, έτσι. Εγώ και εγώ. Λοιπόν, να σου πω την αλήθεια, δεν περίμενα να έρθει σήμερα. Είχα, δηλαδή, λέω, εντάξει, δύσκολο το μεροκάμα του 15 του Φλεβάρι. Κι όμως είμαστε εδώ, δεν γίνονται να σας αφήσουμε. Τον εαυτό έτσι, μου, κουβά. Έψευσα τον εαυτό μου, λέγοντας ότι δεν με έχει προδώσει ποτέ, ρε κερατά. Έτσι. Δηλαδή, κάθε πρωί είσαι εκεί. Καλά, και εμείς τι κάνουμε, ρε φιλαράκι. Ό,τι και να μας συμβεί, αυτό φοβόμαστε. Μια φορά συνέβη αυτό και εκτότε ακόμα το φέρω, καλά, το φέρω βαρέως. Βαρέως το φέρω. Καλά, μπράβο τώρα που το λες, μια φορά δεν. Ναι, ναι. Καλά που ήταν και τα παιδιά στο live και σε ξεσηκώσανε δηλαδή. Έτσι, έτσι. Αλλιώς τίποτα. Αλλιώς, ναι, καλά, μόνος μου δεν υπήρχε περίπτωση. Κάτι δεν μου συνέβαινε, αλλά έχουμε συνέβαινε. Άρα να ευχαριστήσω τον Γκάν και τον Τζούνιο. Ναι, που δεν ήρθα στο live, έτσι το είπαν. Περιμέναμε απ' έξω. Η Χριστίνα ήταν στο live. Που δεν μιλάει, δεν αλλάει. Πήγαμε να δούμε την παππού τη γιαγιά να ψηρίσουμε κανένα τέτοιο. Πήγα να πάρω λεπτά για να έρθουμε. Και ήρθα να μου τα δώσουν τώρα εδώ. Ότι έτσι με πάρε έναντι, όπως το λογαριασμό της ΔΕΗ. Κάτι τελευταίο, ο Παναθηναϊκός, αν και δεν είμαι βασκετικός, οφείλω να ομολογήσω ότι τον γουστάρω τον Τράκη γιατί το ζει. Δηλαδή το γουστάρει, ρε παιδί μου, είναι το παρακάνει. Όλοι οι Παναθηναϊκοί είναι έτσι. Το παρακάνει. Όχι, εντάξει. Κι εγώ σαν άτομο έτσι, εντάξει, είναι... Φευγάτος που λένε και με λεφτά πολλά και αυτά, αλλά εντάξει τώρα ξεφτύλα. Ζήτησε συγγνώμη και αυτά. Είπαμε ρε εσύ και είπαμε ότι οι μπασκετικοί, αν έχουν κάτι χαρακτηριστικό, είναι ότι δεν πέφτουν σε αυτή τη λέλαπα να πούμε του χουλγανισμού και. Και βγάζει τώρα άλλο του όργο. Όχι, ξεφτύλα, τελείωσε. Μάλιστα. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Επίση Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στη γραμμούλα μα.
Καλημέρα από το τροπικό Τριάδη Θεσσαλονίκη. Τροπικό Τριάδη, κυρίες και κύριοι, δικαιώνεται η Χριστίνα που έβγαλε τον Φωτιάδη. Χριστινάκη, καλημέρα, Χριστινάκη. Πες του μια καλημέρα. Πες του. Καλημέρα, καλημέρα. Έτσι, έτσι, καλημέρα. Καλημέρα, του Top Gun μα, το συνάδελφο. Συνάδελφο. Γεια σου. Τοπογράφο. Ναι, ναι, ναι. Και αφού είναι σε εργασία κάποιο. Και μεσίτη, ναι. Δηλαδή, ο μεσίτη θέλει να τοπογράφο. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, μπάτσα μου, απλά πήρα να σε πω μια καλημέρα. Καλά έκανες. Από την Κυριακή, εκτός αυτό, έχω να κάνω μια ανακοίνωση, ωραία ανακοίνωση για την ομάδα του Απόλλων. Εδώ, εδώ, θα την πεις όλοι. Άκου να δεις. Ακούμε και βλέπουμε. Έχουμε ομάδα, έχουμε φιλάθρους, αλλά δεν έχουμε διοίκηση. Αυτό είναι καταγγελία. Είτε, ναι. Όχι, όχι, είναι, είναι γεγονός. Είναι, ναι, δηλαδή, δεν είναι ανακοίνωση, είναι καταγγελία. Τι γίνεται. Εννοώ με την έννοια ότι είχαμε κόψει στην περιφέρεια εδώ πέρα στο κλειστό του γυμναστήριου, ήρθε η Βούλα Πατουλίδου, κόψε την περιφέρεια και η διοίκηση την πίτα, δεν ήρθε καθόλου, δεν εμφανίζεται. Ναι. Δεν εμφανίζεται. Την περιφέρεια λέει. Ναι. Στην περιφέρεια την πίτα κόψαμε. Την πίτα κόψαμε και δεν εμφανίζεται. Κοπή την πίτα στην περιφέρεια. Όλοι αυτοί εδώ πέρα δεν ήρθαν καθόλου. Δεν έχουν απαξιούν την ομάδα. Πού στην Αμερική ήταν και αυτή η σαν του. Απευθύνει μια έκκληση τις τελευταίες μέρες ο φίλος μας ο Φωτιάδης. Είναι κατηγορό. Ναι, μιλάει για ποδόσφαιρο. Ο άνθρωπος έχει. Άκου να σου πω, το ρεπορτάζ, επειδή έχω τον άλλο το δικό μου, τον πρόεδρο, τα μέλη του Φωτιάδη, καθίσαμε και τον ρωτάω γιατί από αυτό να μαθαίνω. Τι γίνεται η ΠΑΕΡΟ εδώ, έρχεται αυτός, έτσι. Ο ΠΑΚ πώς έχει το Σαββίδι, ο Άρης που έχει και έρχεται, ας πούμε, δεν τον Καρυπίδη, τι τώρα, ο Άρης έχει τον Καλαϊτζίδη, τρεις πόντι, είναι τυχαίο, τι γίνεται. Είναι η μοναδική ομάδα που έχουμε φιλάθλους, έχουμε... Ποιοι άλλοι δεν έχουν, δεν υπάρχουν οι άλλοι, οι άλλες ομάδες. Ναι, αλλά υπάρχει και σωματείο Φωτιάδη. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι ουσιαστικό. Μου έχουν πει, δεν ξέρω αν λειτουργεί ακόμη, ότι υπάρχει εκεί πέρα στο γήπεδο της Καλαμαριάς ένα εντευκτήριο των παλεμάχων του Απόλλωνα Καλαμαριάς με εξαιρετική παντσέτα και ενίοτε με λαϊκορεμπέτικη μουσική. Ισχύει αυτό? Αυτό δεν το ξέρω. Ρε Φωτιάδη, τι κάνεις ρε Φωτιάδη? Να μην τα κόψαν τώρα, πριν 3-4 χρόνια που κάνουν προπόνηση. Μύριζε μέχρι έξω σαρδέλα. Δεν είναι αυτό, Ντόμ. Δεν είναι το θέμα. Το θέμα είναι, έχουμε ομάδα, έχουμε φιλάθλους, δεν έχουμε διοίκηση. Έτσι, έτσι. Να, αυτό. Όχι, είναι σοβαρό. Έχουμε σουβλάκια, έχουμε παντσέτες, δεν έχουμε φωτιά να τα ψήσουμε. Έτσι, αυτό. Τα τρομωμά. Ρε παιδιά, να πω, δηλαδή, τι έχετε, ας πούμε, εκδηλώσεις. Είναι ένα χορό. Γαλάρης πρωτοβουλία. Και δεν εμφανίστηκε κανένας από τη διοίκηση. Και πώς χορεύατε? Ο Καλαϊτζής, δηλαδή, του στέλνει, θα σου πω και την αλήθεια. Ο άλλος το στέλνει λεφτά να κάνει, ας πούμε, τις υποχρεώσεις που είναι και δεν έχετε πάει να δει, ρε παιδιά, εσείς από εμάς κρατιάτε, δηλαδή, για να κόψουμε εισιτήρια. Έγινε! Όχι, είναι γεγονός. Είναι γεγονός και καταγράφηκε. Εμείς τα 500-600 που είναι, γιατί δεν είναι... Αλλά θέλαμε από σένα τώρα, ας την Καλαμαριά πρωί-πρωί. Ας την, τι παίζει τώρα με την Ανίτα, πότε θα πάμε, άστα τα άλλα. Αυτά είπαμε, είμαστε σε άλλο δρόμο. Χθες πήγα στο live, ήταν η πίτα στις γυναίκες, τώρα μιλάμε σοβαρά. Άσε τις Ανίτες και να πηγαίνεις στα live του Μπάμπη. Δεν ήρθες, δεν ήρθες, ρε Μιχάλη. Θα σε βρούμε, θα βρούμε γυναίκα με τη μία, να ξέρεις. Όχι, εκεί, εγώ κοίταξε εδώ πέρα, εγώ θα σου πω πάντω, εδώ πέρα, εδώ, δεν ψάχνω για γυναίκα. Ούτε να με πει. Όχι ρε, εσύ με αυτή την έννοια, μην παρεξηγέσαι να πούμε. Όχι, δεν ψάχνουμε. Το είπε, το είπε. Είμαστε, δρομολογείται μια άλλη υπόθεση εξαιρετικής φύσεως. Κοίταξε, εγώ εδώ στη Θεσσαλονίκη, με τέτοιες συνθήκες που είχα εγώ δικό μου πρόβλημα, δηλαδή και παράδειγμα και τη Χριστίνα, θέλω να σου πω, και να μου έλεγα κάποιος, εσύ γνωρίζεις τη Χριστίνα, την έλεγα όχι. Όχι, Χριστίνα, πάρε το ζάρτ. Ήσουν σταθερός, κλείστε. Σταθερός στις απόψεις σου, σε πάω, σε πάω, έτσι. Και ποια είναι η κάθε Χριστίνα, δηλαδή. Δηλαδή, έχω καεί από αισθήματα, από γνωριμίες, από φίλους, από κάποιους συγγενείς. Ναι, ρε, αυτά όλοι τα πάθαμε, ρε, εντάξει. Έγινε, αγόρι μου, σε φιλούμε. Τσάο, 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 τσάο. Κατά τα άλλα, πήρε να μπει μια καλημέρα. Μια καλημέρα, αλλά τώρα πώς το κάνε.
την έριξε το άκυρο της Χριστίνας και τώρα θα την κατσουρέψει. Από πριν δεν μας ζητούσε το Φωτιάδη. Πού είναι Φωτιάδη, να είδε τώρα. Είναι η δρομολογική κατάσταση. Έτσι. Καλημέρα, καλημέρα στη γραμμούλα. Καλά κάνει και τον κλείνει την πόρτα κάτω. Ναι, έλα. Καλημέρα. Έλα. Έλα. Δεν θα κάνουμε διάλειμμα ποτέ. Τελειώσαμε. Έλα, λέω. Ακούμε. Λοιπόν, μας έχετε πρίξει συντάρχη. Άρε Λευτέρη, πάλι είναι σε... δεν ξέρω, καλημέρα. Καλημέρα που ξεκίνησα. Πάνω που το σώσαμε, καλημέρα. Καλημέρα που ξεκίνησα στην Σταυρούπολη. Εν τω μεταξύ λέω, άντε τώρα βγήκε και ο Λευτέρης, δεν θα κλείσω, λέω. Ναι, κόπηκε από μόνος του, ναι, για πάντα ίσως. Τι θέλω να πω, καλά δε ταγάρι Φωτιάδη, που λες εξωτική, ούτε ξέρω να το... Με πήρε και με είπε το ρουφιανεύω στον αέρα. Οχοχοχοχοχο. Το ρουφιανεύω στον αέρα. Κουκούλες. Με τρέλανε. Ναι. Με λέει δεν θα βγει σήμερα στον Batman γιατί θύμωσα, λέει, έχει μαζέψει εκεί όλο τον κόσμο και εμένα δεν με καλεί. Λέει. Τι, εγώ το Φωτιάδη να πέσω ναι, κάτω. Λέει, είπε έτσι ακριβώς και μόλις άκουσε η γυναικεία φωνή ο Σαλιάρης και είπε να ήταν ο Φωτιάδης πήρε τηλέφωνο. Πήρε τηλέφωνο για να απορρίψει όμως τη γυναικεία φωνή. Όχι, εγώ πήρα θέση υπέρ του Φωτιάδη γιατί είμαι καλή. Είδες, είπε Δευτέρα σε καλό στην εκπομπή μου στο Λαϊκό Δικαστήριο. Ναι. Εσύ δεν με κάλεσες ποτέ, Μπάμπη, τόσα χρόνια. Ναι. Και αυτό είμαι με το Φωτιάδη σε αυτό. Ναι. Αλλά τώρα το έδωσε. Παιδιά, καλημέρα εκεί και στο. Εγώ στο παρακαλάω. Όχι απλά καλάω. Όλο τον κόσμο δεν παίρνει κανένας. Όχι, το μόνο παράπονο του είναι ότι είναι ο μόνος, όλοι όσοι ήρθαμε κατά καιρούς, ήταν ανοιχτή η πόρτα. Το μόνο παράπονο ήταν ήρθε ήταν κλειστή η πόρτα. Έτσι. Και λέει γιατί σε μένα. Έτσι, έτσι. Βρήκα την πόρτα σου κλειστή. Μάλιστα. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα. Έτσι, πάμε να κάνουμε διαλυματάκι. Έτσι, ακούει, ακούει. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Λοιπόν. Υπομονή στις γραμμούλες, θα πάμε να κάνουμε μια μικρή έτσι αναπαυλίτσα εδώ και επιστρέφουμε να σηκώσουμε μανικάκι και να συνεχίσουμε την πρωινή μας πανδησία. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο επειδή Λίμπερο 107,4 Παρασκευούλα σήμερα. Δεν το ξεχνάμε παρόλο το ότι είμαστε άϊπνοι. Παρασκευούλα 15 του μηνού Οσίου Ευσεβίου. Εορτάζουν ο Ευσέβιος, ο Ευσεβής, η Ευσεβία, η Σέβη, η Ευσεβούλα και η Σεβούλα. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Είναι και Παγκόσμια ημέρα κατά του παιδικού καρκίνου. Ό,τι και να πούμε, δεν έχει και τίποτα να πούμε πάνω σε αυτό. Όσο μπορούμε να βοηθήσουμε όλοι οι άνθρωποι πάνω σε αυτό το πρόβλημα. Υπάρχουν φορείς που πραγματικά κάνουν μεγάλο αγώνα. Την όποια συμπαράσταση, αν σας ζητηθεί, να την δώσετε απλόχερα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Παπί μου, συγγνώμη λίγο, γόρι μου. Βεβαίως. Λοιπόν, πες στον Μαγιωτάρα του Λευτέρη να είναι κόσμια. Έτσι. Γιατί έχουμε και μια κυρία. Τι είναι αυτό το πράγμα, έτσι, δηλαδή. Έτσι, κυρία. Δεν Μαγιωτάρα του Λευτέρη, είσαι και αξίσυχη και βγαίνει και, και μιλάς έτσι. Έτσι. Δύο χρόνια που κάνω εγώ με τον άλλο τον Κωστάκη, ποτέ δεν είπαμε έτσι, ούτε στο τηλέφωνο, ούτε να κάνουμε. Πουθενά. Να προσέχει πέσω. Έτσι, σωστό. Γιατί άμα ήταν σε άλλο ραδιοφωνό, δεν θα το σήκωνε καν. Έτσι. Θα άκουγε λίγο τη φωνή και το κλείνε. Επενεύει ως εσουρού. Όχι, δεν είναι έτσι, δηλαδή. Δεν ξέρω δηλαδή τι μπορεί να σε κάνει άλλο. Μιλάει με τη γλώσσα της αλήθειας. Βεβαίως, πρέπει να είμαστε κόσμοι. Δεν ήμουν αυτό, δεν ήμουν αυτό, δηλαδή το φώναξες. Τον έκανες, τον ανέβασες, τον έκανες να προσέχει. Έτσι. Γιατί την επόμενη άμα και ένας άλλος. Δεν έχω ούτε καν το σύγχρονο τηλέφωνο. Θα φάει μείον 1 έως μείον 6 σαν τον Ολυμπιακό. Δεν είναι σωστά. Όχι, καλά έκανες και τοποθετήθηκες. Μπράβο, Μιχάλη μου. Δεν μ' αρέσει το γιατί έχουμε δεν μια κυρία. Δεν μ' αρέσει το γαλό. Είσαι και τι να σε πω τώρα. Ήρθες και εδώ στη Θεσσαλονίκη σε φιλοξενήσαμε. Έτσι. Έγινε. Δεν θέλω να μην τον πω. Εντάξει, έλα, έγινε. Άντε, τσαου. Μιχάνεις το δίκιο σου. Τσαου, τσαου. Καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε, πάμε, δυνατά. Παφούλια. Είμαστε πολύ καλά. Πέρασα, εγώ κοιμόμουν όλη μέρα πριν να ξεκινήσει το τρένο. Ναι. Κοιμόμουν, ξύπνησα όταν έφτασα η Νόη και μετά ξανακοιμήθηκα. Στην Νόη. Ναι. Ναι, κοιμήθηκες από Θεσσαλονίκη. Ναι, και δεν με έλεξαν το εισιτήριο του τόπου. Ναι. Κοιμόμουν, εγώ κοιμόμουν. Ναι. Το είχα το εισιτήριο μέσα. Και. Τι λέω, τι γίνεται, παιδιά. Κατέβηκε σε λάθος τάση. Όχι, όχι. Α. Εγώ κοιμόμουν όλη μέρα πριν να ξεκινήσει το τρένο. Ζωάρα ρε μεγάλε, ζωάρα κάνεις. Μου έχει πει ένας φίλος μου την άλλη εβδομάδα να μου κανονίσει να
πάω να μείνω μια μέρα σε ξενοδοχείο να το πληρώσει αυτό. Ωραία, θα έρθουμε κι εμείς. Σε κανένα σπα χοτέλ θα πας. Πού? Ζωγράφου. Ζωγράφου, ζωγράφου στην Αθήνα, στην Αθήνα, ξενοδοχειάκι. Όχι ξενοδοχείο, τι? Απλά... Μοτέλ, μοτέλ. Είμαι, όχι, είμαι εδώ το... το Μικέλ, πίνω καφέ. Να τα, να τα. Έκανε ρήμα. Έτσι, χοτέλ, μοτέλ, Μικέλ. Μικέλ, να τα. Γιατί τώρα τι είμαστε να πούμε, τίποτα από αυτή να παίρνουμε με το ένα ευρώ τον καφέ. Σε παρακαλώ. Πόσο? 1,5. Σου απάρε, τόσο φτηνό. Ναι, ναι, αλλά το τρίβουν εκείνη τη στιγμή το πιπέρι. Ναι, άμα είσαι. Άμα είσαι... Για όλο το καλοκαίρι. Ναι. Ποιος είναι σήμερα μαζί σου? Σήμερα έχω Junior, έχω Top Gun, αλλά έλα πιο κοντά. Να... Ναι, αλλά έχω και μια θαυμάστριά σου. Πες του μια καλημέρα. Καλημέρα, με θυμάσαι. Γυναίκες που περάσανε από τη ζωή, πού να θυμάμαι. Πού να θυμάμαι. Άκα μας κάνεις τώρα, Χριστίνα. Δεύτερο άκυρο. Μπηδες τα δύο, μπηδες τα δύο. Μπηδες φόρμα σήμερα. Σήμερα μετά του Βαλεντίνου. Όχι, απλά δεν σε θυμάται, δεν σε ακύρωσε. Πρέπει να του δώσει. Πού να τις θυμάται. Περάσανε από τη ζωή του. Και αν περάσαν γυναίκες από τα χέρια του. Περάσαν και φύγαν. Παλικάρι μου είσαι. Ναι. Μα άκου τι έγινε. Πήγα σε μια καφετέρια χτες. Ναι. Πολύ καλή κοπέλα. Μάλιστα, η καφετέρια. Ναι. Είναι πού είναι η Συγκρού. Ναι. Οπα. Κάτσε. Τι καφετέρια έχει εκεί στη Συγκρού. Στη Συγκρού δεξιά πήγα, το δεύτερο σπινάκι αριστερά. Εντάξει, ναι, έχω πάει και εγώ σε αυτήν. Και δεν πλήρωσα ούτε καφέ, λέει η κερασμένη. Γιατί είσαι αγόρι μου. Αλλά μετά από καιρό και αυτή θα την έχεις ξεχάσει. Θα σου λέει πάφι μου, πάφι μου, γιατί πού να σε θυμάμαι. Είναι άνθρωπος της εκκλησίας, είναι καλός κορίτσι. Α, μάλιστα, μάλιστα. Καλό κορίτσι. Συγκρού, σε ποιο σημείο επανέλαβε. Τη Συγκρού κάνει πιάτσα, όχι. Πού? Είναι πρώτο στενό αριστερά. Πρώτο στενό αριστερά, μάλιστα. Πήρε και εγώ. Πρώτο αριστερά. Ποια κοπέλα είναι. Τώρα την έχασες. Την έχασες. Την έχασες. Πέρα με πήρε και κοπέλα. Έτσι. Τσάου, σε χαιρετούμε. Γεια, 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 κατά το πιστικότατο σοπάφι, καλημέρα στη γραμμούλα. Ναι, έχεις δίκιο, παραφέρθηκα, αλλά είμαι και εγώ σε Συγκρού τώρα. Μάλιστα, θα είσαι κόσμιος, αν το ξανακάνεις αυτό, μας έχεις αναφερήσει όλους εδώ, είπαμε. Έχεις δίκιο, και εγώ στεναχωρήθηκα με μένα. Μπράβο, μπράβο, έτσι, μετανιώνεις, πληρώνεις τα λάθη σου. Να δεις τώρα. Ναι. Εκεί που θα πάω, θα γίνει το Ιμπολελέ. Τι είναι το Ιμπολελέ? Όχι, τι το Ιμπολελέ, ξέρω το Ουλελέ. Αμάν, αμάν. Το Ήμπο, ναι. Λελέ. Τι είναι το Ήμπο, Λελέ? Το Ήμπο, Ήμπο. Τι είναι? Dreams come true, ρε. Μάλιστα. Και ξέρεις, άμα τα δικά μου dreams come true, θα πάτε όλοι καλά. Και η Θεσσαλονίκη, ναι. Και ο Άρης και ο Ηρακλής, και η ΑΕΚ και όλοι. Εκτός από τον Πάο, δηλαδή. Μέχρι και ο Ολυμπιακός θα πάει καλά και θα γουστάρει, ρε. Μάλιστα. Ήμπο, Λελέ. Τι είναι το Ήμπο, Λελέ? Ήμπο, Λελέ. Μάλιστα. Είναι καν τραγούδι αυτό. Δεν τα λέμε όλα. Ήμπολελέ. Μάλιστα. Για να ξαναπάρεις. Αυτό. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Θα ξαναπάρει. Δεν μου λέει, είναι εκεί ο Top Gun. Ναι, 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 εδώ είναι. Top Gun. Λέγε. Κάτι ψυχανεμίζομαι, ρε φίλε, ότι όταν θα σκάσω στο αεροδρόμιο, ναι. Αυτός που θα με πάει στο εγώ, ξενοδοχείο. Εγώ, ρε μεγάλε. Αυτός που θα με πάει στο ξενοδοχείο θα με οδηγήσει στην κατάλληλη και εκεί θα γίνει... Η αρχή του Ιμπολελέ. Η αρχή του Ιμπολελέ θα είναι. Άμα περιμένεις από το ξενοδοχείο, άσε θα είναι. Είμαστε όλοι Ιμπολελέ λοιπόν σήμερα. Κάνε κουμάντο τις τέτοιες που χαμογελάνε πολύ. Δεν θα κάνεις κουμάντο, μάλιστα. Έγινε, σε χαιρετούμε. Ιμπολελέ, Ιμπολελέ, Ιμπολελέ στην επόμενη γραμμούλα μου. Καλημέρα, μας ακούει? Εδώ δεν μας περίμενε, μάλιστα. Νομίζω είναι η έκφραση που μας αντιπροσωπεύει. Ναι. Όπως κατάλαβε, κατάλαβε, ούτε εμείς. Ήμπολελέ. Αυτό είναι το λόγο επειδή. Καμπτρού και αυτά που κολλάει. Γιατί μετά έκανε είναι. Κάποια. Αλλά είπε ντρού. Καμπτρού. Ενώ είναι. 2-31-0-287-38. Αν θέλετε να πάρετε μέρος στο Ήμπολελέ. FM και νόμιμη ματάκι αποστολή στο 54526. Και λόγω επειδή βεβαίως και στην σελίδουλα μας στα ίντερνετια και εκεί επικοινωνούμε διαρκώς και αδιαλείπτως. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλή σας ημέρα, Παύλο. Καλώς τώρα, καλώς τώρα. Βρε αγράμματι όλοι εκεί μέσα. Ήμπολελέ στα Ζαϊρινά, ναι. Είναι αυτό που λέμε στα Κενιάτικα, Hakuna Matata. Μάλιστα.
Δηλαδή, κάντε λίγο, ανοίξτε ένα βιβλίο, κάτι. Στα τουμπιώτικα, πώς μπορεί να είναι αυτό, δηλαδή. Πούλελε, είπαμε, λέει. Τι σημαίνει, ακούω να ματάτε, τι σημαίνει. Είναι γνωστή έκφραση, αλλά ομολογώ ότι δεν μου έρχεται. Μου φαίνεται είναι η ζωή είναι ωραία. Η ζωή είναι ωραία. Ναι, ναι, η ζωή είναι ωραία. Εντάξει. Λαβή τα εμπέλ, εγώ είμαι έτσι, ας πούμε, Μεσόγειος. Και από τη στιγμή που είναι ψέματα, τι να το λέμε. Όχι λαβή τα εμπέλ. Όχι. Βίβερε περικολοζαμέντε. Αυτό είναι ζήν επικινδύνος. Ναι, ναι, αυτό. Δίσκος του Τσιμάκου. Μάλιστα. Σχετικά με τον Μπάφη. Ναι. Για τη Συγκρού είμαι σίγουρος. Για τα δυο στενά αριστερά είμαι σίγουρος. Για την καφετέρια είμαι σίγουρος. Για την κοπέλα δεν είμαι σίγουρος. Έτσι. Όχι, της εκκλησίας. Το είπε. Το είπε, το διευκρίνησε. Κάνα παλιό ψάλτης θα ήταν εκεί πέρα. Στο Άγιο Θεοδόρο. Λέει παλιό ψάλτης, καλό παιδί, αλλά κάνει πιάτσα στη Συγκρού. Έτσι. Μήπως αυτός που έφυγε με τα 140 τα χιλιάρικα από την εκκλησία. Δεν ξέρω. Παπάς. Και εικόνες. Εντάξει, τάρας. Άνοιξε καφετέρια. Όνειρο ότι δηλαδή πήρε τα 140 χιλιάρικα από την εκκλησία. Άνοιξε καφετέρια δυο στεγνά από τη Συγκρού για να κεράσει καφέ τον παπουλιά. Εδώ άλλοι παίρνουν εκατομμύρια ποδοσφαιριστές και το όνειρό τους είναι να ανοίξουν καφετέρια πάλι. Θα τελειώσει η καριέρα τους. Και να κερνά μάρα... τον παφούλια καφέ. Έτσι. Για να ξέρει και το λένε, παιδί μου κερασμένο, έτσι, επειδή το συμπάθησα. Και εσύ να μην τον ήξερε, τι θα έκανε. Μόνο που θα έβλεπε αυτή την πληθωρική παρουσία. Άμα δεν κοιμόταν. Ναι. Δηλαδή, δόξα τω Θεώ που δεν πήρε το παλιό το τρένο εκείνο εκεί πέρα τον Καρφουνιάρη που έκανε 11 ώρες και πήρε το καινούργιο που κάνει 4-4. Πόσες κάνει. Νομίζεις. Πόσες κάνει, Χριστίνα, το τρένο. Λέει ότι κάνει 5,5, αλλά ποτέ δεν κάνει 5,5. Ναι, ποτέ δεν κάνει. Τουλάχιστον 6, να. Χθες το πήρε. Το παλιό, ρε παιδιά. Το παλιό, ρε παιδιά. Αλλά το παλιό, άστο. Ναι, υποτίθεται αυτό το ασημένιο βέλος ουδέποτε τροχοδρομήθηκε. Που δεν υπάρχουν καλώδια να το. Υπάρχει και ακόμα που φαίνεται διπλή γραμμή. Ναι, όντως εκεί κάτι στα λιανοκλάδια σε αυτά. Πρέπει να περιμένει μέσα σε ψαλίδι. Στα παλαιοφάσαλα κτλ. Ναι, είναι τέτοια, ρε παιδιά. Γιατί λέει το ασημένιο βέλος κινείται με δύο καλώδια και εμείς έχουμε γραμμές με ένα καλώδιο. Τι να κάνουμε. Αντάξει. Με την Κατερίνη που κάνανε δύο καλώδια για να πάει να έρθει. Ναι, μέχρι εκεί, μέχρι εκεί, μέχρι τη Λάρισα. Μάλιστα. Τι, εγώ με άλλου φιλάθου άλλων ομάδων δεν ασχολούμαι. Τι είπε ο Πιφί. Τι είπε. Ότι είπε τίποτα ο Πιφί. Ότι έρχεται να καταρρύψει το αίτητο μέσα στην Τούμπα. Ο Πουλκούμες έρχεται. Τη Δευτέρα θα έρθει όμως την άλλη. Ναι, το είπε. Την άλλη Δευτέρα θα είναι εδώ. Ανεξαρτήτου έκβασης. Μάλιστα. Μακάρι, γιατί ο σύλλογος φίλων Πασχάλη, Πιφί είναι... Έτσι. Είναι εδώ. Έτσι. Παιδιά, σας χαιρετώ. Φιλιά. Καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα επίσης. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Περίμενε. Καλημέρα. Καλώς το να. Καλά ρε. Φωτιάδη, τηλεφωνίζει ο Λιμνιός από τη Σταυρούπολη και βγαίνει και κράζει τον Λευτέρη. Έτσι, εκ των έσω πέφτουν τα κάστρα. Εκτός τώρα δηλαδή εμένα θα με ακούσει μετά από μισή ώρα και ξανά. Λες από το ίντερνετ. Ναι, να έχει πολύ αργό ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Το παλικάρι σπουδάζει στα Γιάννενα. Ναι. Ναι, είμαι παιδαγωγικό. Παιδαγωγικό, πω, τα τίμησα και εγώ τα Γιάννενα. Ναι. Άρχιες δεκαετίας 80, δεν ξέρω. Σχεδόν λίμνη δεν είχε τότε. Όχι. Στον πλειστό και εδώ. Λίμνη είχε, από δίπλα δεν είχε τίποτα. Ήταν, υπήρχε και σύνδεσμος φίλων ΠΑΟΚ στα Γιάννενα. Υπάρχει ακόμη. Υπάρχει. Να, Άρη δεν υπάρχει. Υπάρχει Σούπερ 3. Και Άρη υπάρχει. Υπάρχει. Ναι, είναι ναι. Και από Πρέβεζα και από Άρτα ανεβαίνουν και έχει Super 3. Τέλος πάντων. Κρυφός. Γιατί ρε. Από ό,τι μου φαίνεται μαζεύονται κάπου τα παιδιά. Δεν ξέρω τώρα αν είναι ενεργός, αλλά υπάρχει. Ναι, δεν πρέπει να είναι ενεργός, όχι. Ο μπαμπάς έπαιρνε πηγαίνατε εκδρομή αυτά τα χρόνια τα τέσσερα. Εγώ προσωπικά πέρα, είχα πάει γάμα εθνική σε ένα Άρης Πανσεραϊκός. Άρα Πανσεραϊκάρα. Μπράβο παιδί. Αυτά μένουνε. Περίμενε. Και σε εσάς και σε εμάς αυτά μένουνε. Όχι, γιατί είπατε ότι τώρα με αυτά τα πρωταθλήματα που θα πάρετε μαζί με αυτό, εντάξει τώρα μιλάω σοβαρά και που θα κάνετε και την τουμπάρα, ότι όλα τα πιτσιρίγια, εγώ επειδή 71-72 έπαιζα παιδικό εφηβικό στον Άρη, αυτόν του junior, από 6,5 χρονών έχω και φωτογραφίες, τον είχα στις ακαδημίες του Άρη και τώρα είναι αρκετά μπασκετικός. Επειδή είσαι παλιός, ξέρεις πως βγήκε αυτό το προσωνύμιο. Ποιο? Το προσωνύμιο που σας... Το αυτοκράτορα.
Όχι βρε, το παρατσούκλι αυτό. Τέλος πάντων, όχι, δεν πειράζει. Τι, εντάξει, είναι. Κάτι έπρεπε να βγάλω. Το βγάλω. Όχι, Αριανό το έβγαλε. Ναι, Αριανή, μεταξύ του το βγάλω. Δεν την ξέρω την ιστορία, παιδιά. Εγώ δεν την ξέρω. Όχι, δεν θα πούμε τίποτα κακό. Τέτοιο ο Διονύσης, θα θυμάσαι, που ήταν τότε πρόεδρο. Το έχω ακούσει, ναι. Μάλιστα. Τέλος πάντων, θα το ψάξουμε. Έγινε. Έχει, είναι ο Λευτέρη. Κάποιος είναι, για να δούμε. Για να δούμε. Εγωνία. Παραχωρεί τη θέση του. Μόνο η Λευτέρη και Παφούλιαν. Πώς στο λογιστικό δεν σηκώνεσαι να κάτσουν οι μεγαλύτεροι. Έτσι. Εδώ είναι η legend. Ναι, και εδώ στα. Έτσι, πώς λέγεται. Fantasy League ακροατών. Καλημέρα. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε τελικά η γραμμούλα, αδίκως. Θα ρωτήσεις γιατί είναι βραχνιασμένος ο Λευτέρης, είναι... Εντάξει. Κάπου τραγουδούσε. Μπορεί να τραγουδούσε μαζί με... Χθες Αγίου Βαλεντίνου. Αγίου Βαλεντίνου δεν ήρθε εδώ, μας ήρθε τη Δευτέρα, δεν ήρθε να συνδράμει μαζί μας. 2-31-0-2-87 και 3 οκτάρια για λιγουλάκι ακόμη μέχρι να κάνουμε το διαλυματάκι μας και να επιστρέψουμε να δώσουμε τα προγνωστικά της παρέας που λέει ο Φωτιάδης. Χριστίνα είναι... Έχει δύο φορές εδώ, δύο Παρασκευές και έχει δώσει ένα 6 στα 8 και ένα. Ναι, 7 στα 8 κανονικά. Ναι. Και σήμερα την περιμένουμε δυνατή. Αστέρι. Ναι, πιάνει το στίγμα. Κονομάει. Έχει καμιά γυάλινη μπάλα και. Κονομάει. Και στην Καλαμάτα, λέρε τη Πελοποννήσου. Κανονικά, τι νομίζει. Βέβαια. Καλαβατιανή. Ναι, βέβαια. Καλημέρα στη γραμμούλα. Τι είδε τι ωραία στρώνει το Αθηναίο. Καλά. Αλλά θα το κάνω εγώ την Κυριακή, θα είμαι στη Μαρμίτα, θα βγω τώρα επειδή θα πω για το Καρυπίδι. Ναι. Είπαμε τώρα επειδή και το Χριστινάκι μου να δώσουμε σκοράκια. Από τι ώρα σκοράκια, θα σκοράκια. Τι θα πεις για τον Καρυπίδι. Τι θα πεις για τον Καρυπίδι. Ναι. Θα ακούσεις, άμα κάτσεις την Κυριακή θα ακούσεις. Αλλά... Άμα κάτσεις, κάνατε ξέρεις ότι κάνω Μαρμίτα στο Χριστινάκι. Ναι, το πως είσαι ρε, σε ξέρει. Λοιπόν. Εγώ δεν ξέρω από σκοράκια, τα προγνωστικά της παρέας ακούμε μόνο Φωτιάδη, εμείς δεν σχολιάζουμε. Όχι, εσύ να με πεις, γιατί θυμάμαι το ναι, θα στα λέω εγώ, θα στα λέω εγώ και εμείς ναι. Μετά θα τα πούμε, θα δώσουμε να, τα δικά μας. Να, βάλει και τη Χριστίνα να δει πλαγιά και η Χριστίνα να δω μαζί. Βρε, ναι, όλοι θα πούμε. Η Χριστίνα έχει δώσει 8 στα 8, πόσο έχει δώσει. 7 στα 8, 7 στα 6, 8 και 7 στα 8. Καλά ρε Μπάμπη. Σε σημειώνω, λοιπόν. Τα προγνωστικά της παρέας, λες μόνος σου, παίρνεις την μπάλα στην κερκίδα και μετά εμείς ταπεινοί θα πούμε και τις δικές μας προβλέψεις για αυτό το Σαββατοκύριακο. Παναθηναϊκός Αστέρας Τρίπολης. Παναθηναϊκός. 2-0. Μάλιστα, εγώ σε σημειώνω. Πας για ένα τρόμητος Αθηνών. Πάρε και την Χριστίνα να λέει αυτή. Εντάξει, άντε. Θα τη βάλω μαζί, θα τη βάλω μαζί. Έλα λίγο, εδώ. Έλα λίγο εδώ κοντά μου για να ακούγεσαι. Λοιπόν, ναι, προσπαθείς να καλώ. Έλα ρε κόρη. Συναχώρεσες. Παναθηναϊκός Αστέρας Τρίπολης 2-0. Χριστίνα, εσύ τι λες. Εγώ 1-0. 1-0 λέει. Παναθηναϊκός, ρε. Τζαλακώστα, ναι. Με τζαλακώστα χωρίς μπονγκ, οι απουσίες, ναι, ναι. Δεν αλλάζει, δεν αλλάζει. Α, 2-0, συγγνώμη. Γράφετα και εσύ, γράφετα. Ωραία. Λοιπόν. Πού να τα γράψω, εγώ έχω τώρα το κινητό εδώ πέρα. Εγώ τα γράφω, εγώ τα γράφω. Μέχρι να τα πούμε τα αποτελέσματα, νομίζω ότι πηγαίνουμε... Θα τελειώσει η εκπομπή. Πας για ένα τρόμητος Αθηνών. 1-0. Χριστίνα. 1-1. Α, εδώ τα χαλάσαμε. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω, τίποτα, σε προσπερνάει. ΑΕ Λάρισα 1964, Ξάνθη. Ωχ, Λάρισα. Λάρισα, σε είδα και λαστάρισα που λέγεται. Πού το σκέφτηκες, ρε Φωτιάδη. Πόσο το δίνεις. 1-0, Λάρισα. 1-0. Έφυγε ο Κούγιας, τι έγινε τώρα. Όχι, εδώ είναι παραμένει. Θα μην διακόψεις τώρα. Ναι, ναι, τον Ιρμό, Χριστίνα, battle. 2-0. Κοντά πάτε, είδες. Πάμε, κοντά είμαστε. Κοντά είστε, ταιριάζει. Τι ζώδιο είσαι. Φωτιάδε, σε ρωτήσω, τι ζώδιο είσαι. Υδροχός. Γι' αυτό, ξέρεις. Έτσι, μου αρέσαμε και τα γενέθλια, ρε. Και τα κάνουμε μαζί, εδώ, σ' άκουγα το πρωί. Ναι, ναι. Λεβαδιακός Πανετολικός. Έλα. 2-1. 2-1, μάλιστα. Χριστίνα, σε βλέπω να δυσκολεύεσαι. Ε? 0-1, Πάμε, θα έχει πάντα τηλέφωνο, θα έχει το Μαλιοτάγαρο άλλος. Κανείς δεν πήρε. Κανείς δεν πήρε, ακούνε όλοι αποσβολωμένοι. Άρης Θεσσαλονίκης Πανιώνιος. Για πες. Άρης Θεσσαλονίκης Πανιώνιος.
Αργιανάρα, βάλε 2-0. Είναι μόλις ο Μάρκο. Αργιανάρα, μικρό από την πόλη, δικαιόμαστε. Καταρχήν ο Πανιώνας είναι πολύ κάτω. Έτσι. Έχουν αλλάξει δύο προπονητές. Σωστά. Σωστά, ενημερωμένος. Ενημερωμένος όμως με νέα, με τρεις νέους παίκτες. Παρόλο που είναι και από την πόλη. Έτσι. Από την πόλη που είναι και αυτή. Και στην κορυφή Κανέλα. Ναι. Μάλιστα. Ολυμπιακός Πειραιός. Α, Χριστίνα, δεν είπες για το Άρης Πανιώνης. Ναι, και Ολυμπιακός, δεν είπες. Περίμενε, περίμενε, ρε. Τη Χριστίνα ζήτησες, πήρες φορά τώρα. Για πες. Όχι. 1-0, άντε. Την επηρεάζει, την κατευθύνει, την πατρονάρει. Μην τα ακούς τα δικά μου. Βγάλε τα ακουστικά. Μην τα ακούς. Ολυμπιακός Πειραιός ΑΕΚ. Ολυμπιακός. 2-0. Για να σε ακούσω. Θα λυσάξουν αυτοί επειδή χάσαν από εδώ. Θα κάνω τόσα χιλιόμετρα Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη, Αθήνα πάλι 1000 χιλιόμετρα. Πρέπει να κερδίσει. Τα πόδια πήγανε. Έτσι πάει. Αν κάνεις 1000 χιλιόμετρα κερδάς. Βέβαια. Εσάς πρώτα. Για πες. Πάμε παρακάτω, έλα γόρι μου. 2-1. Ούτε καν σε ενδιαφέρει Φωτιάδη, τι λέει η Χριστίνα. Απόλλωνος Μήνες ΠΑΟΚ. Εντάξει. Εντάξει. Πάλι 0. ΠΑΟΚΑΡΑ κερδίσει. Πάλι με 2 σκοράκια. Με 2-0. 2 σκοράκια. Δεν 2-0. Χριστίνα, τι δίνει. 2-0. Απόλλωνος Μήνες ΠΑΟΚ, ναι. 0-2. 2-0 θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ. 2-0 είπα. Εντάξει, βάλε στον γηπεδούχο. Καλά κάνει και το διευκρίνησε. Λοιπόν, και τελευταίο, όφι Λαμία. Όφι Λαμία, όφι. Αυτό είναι τώρα το ζήτημα. Το ανατολικό. Γιατί η Λαμία είναι στη μέση. Εγώ ο Όφη λιγάκι πιο κάτω είναι. Η Λαμία είναι. Η Λαμία είναι στη μέση του βαθμολογικού πίνακα και στη μέση της Ελλάδος. Τι μας κρύβουν. Το έχεις καταλάβει. Πώς λέγεται το κανάλι που έχουν. Κεντρική Ελλάδος λέγεται. Έχουν κανάλι εκεί πέρα. Κεντρική Ελλάδος. Τράβε Κεντρική Ελλάδος λέγεται. Τραβάμε τον. Είδες που τα ξέρει. Και εκεί μπορεί να βγαίνει. Και εκεί μπορεί να βγαίνει. Τραβάμε τον κανάλι. Γιατί όχι. Όχι, θα σου πω γιατί. Όφι, όχι. Από εκεί ξεκινάει το ευρωπαϊκό που γίνεται το Ακρόπολης που δεν ήταν παγκόσμιο τώρα γιατί υπάρχουν λεφτά. Τα φάγανε και εκεί πέρα. Τι εκατομμύρια τα φάγανε. Ναι, σου πω εγώ γιατί σου λέω. Τα φάγανε και εκεί πέρα γιατί τα φάγανε. Και το γίνεται κάθε χρόνο. Ποιο? Ποιο? Το ευρωπαϊκό, το ράλι. Το ράλι Ακρόπολης λέει. Ναι, που γινόταν παλιά. Τα φάγανε. Τώρα στην Λαμία. Από εκεί ξεκινάει τώρα. Να σε δώσω και πληροφορίε. Και επειδή τα Ακρόπολη μέσα σε όλα τα λεφτά φάγανε. 3 εκατομμύρια. Έτσι έγινε. Σε ευχαριστούμε. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τσαο, τσαο. Φυσικά Χριστίνα ούτε νοιάστηκε για τα αποτελέσματα που έδωσε. Τίποτα. Σε ρώτησε. Ο Φιλαμία όμω πε μα γιατί το συμπληρώσε εδώ το βάλουμε, θα παίξουμε. Ναι, ναι, ναι. Για δώστε το Φιλαμία. Εδώ στο έχει, πες κοράκι. Ένα-ένα, μάλιστα. Εδώ τα προγνωστικά της παρέας υπάρχουν εκ διαμέτρου διαφορετικές προσεγγίσεις. Θα δούμε ποιος θα κερδίσει σε αυτό το μελλοντολογικό battle που αναπτύχθηκε σήμερα στο λόγο. Επειδή 7 και 4 πρώτα λεπτά θα πάμε να κάνουμε την μικρή μας διαφημιστική ανάπαυλα, οκρινώντας την πρώτη ώρα του λόγο. Επειδή μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουμε ακόμα πιο δυναμική. Πώς το είπε, Ιμπελαλέ, Ιμπολαλέ, Ιμπο, μάλιστα. Και όχι Ρίμπο, έτσι να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, συντονισμένοι, μικρή ανάπαυλα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο, επειδή στο Λίμπερο 107,4 στο πρωινό της πανευτυχισμένης μας Παρασκευούλες 15 του μηνού, κάτι παραπάνω από τα μισά του Φλεβάρι έχουμε διανύσει. 2-31-02-87-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 545-26 και λόγω επειδή στα ιντερνέτια, στη σελιδούλα μας και εκεί μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε. Δώσαμε και τα προγνωστικά της παρέας, εγώ δεν θα πω σήμερα τίποτα. Είχαμε μία μάχη του Κάλχα με την Πυθία και θα δούμε πού θα οδηγήσει τη Δευτέρα. Εγώ θα κάνω την επαλήθευσή μου και θα τα χρεώσω, θα τα παίξω όλα, θα τα παίξω όλα. Όχι, αργότερα, άμα μείνει χρόνος, θα δώσουμε και εμείς πατακιωτά. Κάτσε, να τους, κι άλλος προφήτης μας βγήκε εδώ πέρα. Εγώ δεν παίζω, ούτως άλλως. Κι άλλος θα έλεγα, τζάμπα είναι έτσι κι αλλιώς τα προγνωστικά. Εγώ σε δώσω το αποτέλεσμα στα 3 ωράκια. Να το, για πες. Αντί αυτού να πω λίγο ένα έμετρο έτσι στα γρήγορα. Έχεις πηματάκι. Λίγο. Αμάν, για ριχτό. Κάτω στο Ρέθυμνο στα 3 ωράκια σας περιμένουν κάποια τριφυλάκια.
ψιλοδύσκολα την έχετε. Προσέξετε τα error. Don't forget, στην πόλη μας που είσαστε είναι ο Μέγας Emperor. Πα, μάλιστα. Τι να λέμε, Σκαλκότας, Μπυρίκος και βάλε. Και παραπάνω. Και βάλε, παραπάνω. Βάλε, ναι, μάλιστα. Ο τελικός, ο οποίος, κυρίες και κύριοι, κατά αποκλειστικότητα θα πούμε τη σωστή του ώρα και τη σωστή μέρα, θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 6, ο τελικός του κυπέλου Ελλάδος, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ θα συμμετέχει σε μια γιορτή της καλαθόσφαιρας μετά από 20 χρόνια από το 1999. Φτάνει το πλήρωμα του χρόνου και έχουμε 2019. Δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Και τον Άρη κάποτε τον είχα ξεγραμμένο και με τον Ολυμπιακό, τον είχα ξεγραμμένο και με τον Παναθηναϊκό. Αν δεν συνέβαιναν και τα διαιτητικά τα όργια το 2005, μπορεί να έχει καλύτερη τύχη. Όχι, είπαμε, πήρε και στη Λαμία. Ναι, δεν ξέρεις, δεν ξέρεις. Τι μπορεί να συμβεί. Τώρα το πάνε εκεί για να είναι απομονωμένος ο τελικός, επειδή έχουν γίνει διάφορα. Έχει και λένε μαθητές του σχολείου και ναι. Του Παναθηναϊκού. Μαθητές του Παναθηναϊκού. Όχι μαθητές του Παναθηναϊκού, φίλα, δηλαδή κανονικά. Πέρυσι όμως ο τελικός είχε διεξαχθεί, νομίζω. Είχε κόσμο, Ολυμπιακός ΑΕΚ. Είχε οπαδούς. Στο ΑΚΑ είχε γίνει και κλεισμένο, δεν είχε γίνει στα δύο ωράκια. Ο τελικός. Μήπως είχε γίνει, ναι, μήπως είχε γίνει και στην Κρήτη. Δεν το θυμάμαι να σου πω την αλήθεια. Τέλος πάντων, μπορεί να μας βοηθήσει κανένας φίλος. Πάνω από αυτά, στις 6 ώρα το Σάββατο, μια χαρά ανάμεσα στα παιχνίδια της Super League. Θα είναι full τηλεοπτική ημέρα. Έχουμε και το All Star Game τα ξημερώματα του Σαββάτου προς Κυριακή. Ε, δεν είναι αυτό. Ναι, ναι. Αν δεν κάνω λάθος, εσύ, Junior, που είσαι και μπασκετικότατος, στις 4 ώρα. Λες. 4 ώρα, εντάξει, μια χαρά να γυρίσει και από το ξενύχτη έξω. Ό,τι πρέπει, και ό,τι πρέπει να κάτσει να παρακολουθεί κανένα μπασκετάκι. Ναι, εντάξει, αυτό δεν είναι. Σοου. Σοου, εντάξει, είναι ωραίο, ρε παιδί. Θα τελειώσει 150-152. Είναι ωραίο. Αλλά βασικά, άμα γυρίσει απ' έξω, έχει τραβήξει κανένα 2-3 καλά να πούμε. Θα παίζει κατευθείαν για ύπνο. Νομίζω ότι θα βλέπει Α2. Έτσι, καλημέρα στην γραβούλα. Καλημέρα. Τζούνιορ, προστάτευτε τον πατέρα σου. Από τι, ρε. Πρέπει από τι. Εντάξει, αυτό με την πίεση το έχει δει. Δεν ξέρω, στο σπίτι, εκτός από... Να κάνει προπόνηση. Θα δουλεύει στο σπίτι. Εννοείται. Όχι, αυτό τώρα έγινε. Αυτό ναι, ήταν τώρα, αλλά κάνει... Απίκο, είναι δουλεμένα στην προπόνηση τα περισσότερα. Τα μεγαλύτερα. Τέλος πάντων, εγώ πάντως, αν θέλεις να μπεις στον ίσιο δρόμο, υπάρχει το χαμόγελο του Παοκτή να σε πάρει από αυτόν. Θα καλέσεις την πρόνοια. Αν θυμάμαι καλά, και εσύ με απάντησες 2-3 φορές με μετρό. Άρα έχεις μπει ήδη στο χαμόγελο του Παοκτή και κάτι ξέρεις. Στο χαμόγελο του Αριανού. Στο τέλος θα αρχίσεις να μπαίνεις και να λες: εγώ δεν μιλάω για άλλους ποιητές. Τώρα θα αρχίσουμε να μιλάμε για θαμώνες της Συγκρού, τον Ταχτσί και ξέρω, ναι, ναι. Ταχτσίς ήταν... Πού σε χάθηκες? Δεν χάθηκα, απλά άκουσα και τη γραμμή, αφήνω εκεί να μιλήσουν οι Αριανοί. Και πολύ 33-33 έχει πέσει. Βέβαια. Ναι, βέβαια. Έτσι, έχει πέσει. Έχει πέσει όμως και 11-21. Δεν ξέρω άμα ξέρεις τι είναι το 11-21. Είναι οι τίτλοι. Αν νόμιζα ήταν καμιά γραμμή. 7-21. Που... Καλά, εσύ το 33 αμέσως εκεί. Το μυαλό σου θυμάσαι εκείνη. Εντάξει, υπήρχε μια διαφορά. Υπάρχει και μεγαλύτερη που φαίνεται από το Περιστέρι. Εγώ έτσι πως το άκουσα το 11-21, νόμιζα είναι πληροφορίες καταλόγου. Όχι, όχι. 7-21, δεν είναι 11-21. Δεν υιοθετούμε. Δεν υιοθετούμε. Αν θέλεις να φύγεις ποτέ και έχεις καταλάβει ότι αυτή την καταπίεση που αισθάνεσαι από μικρός. Ναι. Υπάρχει το χαμόγελο του Παοκτή, ανοιχτή γραμμή. Έτσι. Δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται. Κοίταξε, εδώ κοντεύει να διαλύσει η ομάδα σας μέχρι που να γυρίσει, είπαμε, ο νέος Φιλέας Φόγκ. Ο Φιλέας Μπαν Φόγκοβιτς που ήδη ξεκίνησε. Για εσάς, για το χαμόγελο. Για εσάς. Που παίζει τελικό. Ναι, 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 μετά από 20 χρόνια που παίζει τελικό και έχει 7 τίτλους. Κάτσε. Είναι στους 16 στην Ευρώπη. Έτσι, που διεκδικεί όχι, και το όχι. Για την ΚΑΕ μιλάω τώρα που είναι η επίσημη ανακοίνωση. Που ξεκίνησε με το τέτοιο, με τα κουπόνια. Μπα και βρήκα ένα φράγκο από το. Κόβεται. Πώς? Ο ΠΑΟΚ δεν έχει κόψει κουπόνια. Κουπόνια εσείς κόβετε. Δεν κατάλαβες. Αφού το έκανε επίσημη ανακοίνωση. Τώρα μην το πλατιάσουμε. Δεν το λέω εγώ. Μην το πλατιάσουμε. Μα δεν το λέω εγώ. Δίνεται ένα αγώνα με, το... με την απέλα καθά και κόβεται κουπόνια. Έχει μπερδευτεί. Όχι, όχι, όχι τώρα, τώρα ξεφεύγεις. Αυτό είναι για ιερό σκοπό. Για το ΠΑΟΚ καλά έβλεμε. Μάλιστα. Όχι, όχι. Με, με, το... Ναι, εντάξει. Για κουπόνια δεν έχει κόψει ο ΠΑΟΚ. Εγώ πηγαίνω. Θα πάει, είπαμε. Θα πάει στον απόδημο ελληνισμό. Το είπε, το ανακοίνωσε. Δεν κράζω, σου λέω. Σε ενημερώνω. Έγινε. Άντε, άντε, σε χαιρετούμε. Φιλιά, τσάω. Έλειψε ένα δευτερόλεπτο. Χριστίνα, τα κάναμε μαντάρα τώρα. Αρχίζουμε πάλι τα μπάσκετ και τα ποδόσφαιρα και τις ιστορίες. Καλημερίζω τον φίλο μου τον Αλβάρες που μας λέει τριήμερο είναι το All Star Μπάμπι. Από σήμερα το βράδυ
ξεκινάει όλη η διαδικασία. Αύριο είναι τα καρφώματα και τα τρίποντα. Και την Κυριακή προς Δευτέρα είναι το μάτς. Μάλιστα. Όχι, σιγά μην λέγαμε κάτι σωστό. Όχι, δεν ξύπα, θα χαλούσε... Για ποιους μας πέρασες. Για καμιά ενημερωτική εκπομπή. Μάλιστα. Πού να ωραία. Ξέρουν ότι αυτό το κάνει συμπίτης για να πάρουν ναι, τηλέφωνο. Ναι, να τους προκαλέσει. Άρα που σημαίνει ότι την Κυριακή τα ξημερώματα τα έρθουμε να κάνουμε εκπομπούλα. Θα πετύχουμε και πάνω και στο All Star. Θα έχουμε ένα κουτσό, βλέπουμε. Μια χαρά. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης και κλείνεις, εξής. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, γεια σας. Όχι, εντάξει. Είναι ερωτική εκπομπή, πύρος. Βέβαια. Δεν πήρα. Παίρνουν οι ακροατές για να επιβεβαιώσουν. Για να ενημερώσουν τον παπά. Ναι. Πού είναι ο τελικός στον μπάσκετ. Ο τελικός, παιδιά, είναι Κυριακή. Παίρνω όρκο πλέον. Του δίνεις... Έλα... Μας είπες Κυριακή, μας είπες και 6 ώρα, ναι. Ισοπέδω, σημερινή δεν μας είπες. Ναι, 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 17. 1,5 το δίνεις. Ναι, ναι, εντάξει, να είστε σίγουροι, εντάξει, το έψαξα χίλιες φορές. 17 Μαρτίου. 17 Φλεβάρι. μην μπερδεύεις τώρα, πάνω που τα βρήκα τα πατήματά μου. Θα ξανακάνει λάθος. Ναι. Στημένος θα είναι, στημένος. Ναι. Μεθαύριο. Μεθαύριο, μεθαύριο. Δηλαδή, μισό λεπτό, κάναν τόσο καιρό τους ημιτελικούς. Και τους, από τον ημιτελικό στο τελικό κάναν τρεις μέρες. Τρεις μέρες. Μα το ήταν κανονισμένο, δεν είναι σαν τα παλιά τα χρόνια που ψάχναμε πότε θα γίνει ο τελικός. Και πού. Ναι. Το Φλεβάρι γίνεται. Ναι, εντάξει. Ναι, ναι. Ήταν κανονισμένο ότι θα γίνουν ημιτελικοί τώρα και οι τελικοί 2-3 μέρες μετέπειτα. Εντάξει. Πήγατε καλά εχθές. Πήγαμε πολύ καλά. Ήταν σούπερ. Πολύ ωραία φάση. Να είσαι καλά. Έγινε, σε ευχαριστούμε πολύ. Χριστίνα, γύρνα πίσω. Φιλιά, τσάμπα, θα αρχίσουμε πάλι τα κτηματολόγια, τα έτσι μας, τα αλλιώς μας. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα ρε. Έλα ρε. Αναχαθή τη αλλιάρη, μόλις ακούς τη γυναικεία φωνή. Αυτή είναι. Πώς δεν βγήκε αυτό το πράγμα ο Κρίς ακόμα. Ο Κρίς μας ακούει. Ναι, μόλις ακούει η γυναίκα αυτό ξέρει. Ενώ όλοι οι υπόλοιποι, ναι. Εγώ μπάμπι μου δεν ασχολούμαι άλλες γυναίκες. Ναι, έτσι, είσαι δοσμένο σε μία, Μάλλον μας ακούει εγώ τώρα. Είμαι... Ναι. Δεν υπάρχει και να ακούσει. Έτσι. Φευγάτος είναι εκεί, πιστός είναι υπόδειγμα. Υπόδειγμα σχέσεως. Φυσικά τη μέρα που θα κάνω εκπομπή, θα κάνω και θα έρθεις και εσύ σαν φιλοξενούμενος. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να βάλω Λευτέρη και Φωτιάδη. Δεν θα προλάβουν βέβαια, αλλά λέμε. Δεν θα προλάβουν. Θα έχω από κάτω και τα παπάκια. Γιατί δεν ξέρω αν θα προλάβουν την άλλη μέρα. Αυτό το σίγουρο. Αυτό παίζεται. Αυτό παίζεται. Δούλεψα κάτι πολύ στο μυαλό μου, Μπάμπη. Το σκέφτηκα. Λέω, ο Μπάμπης αδερφός είναι. Ναι. Στο επόμενο live θα κάνεις. Ναι. Θα έρθω να λαλήσω εγώ. Άντε, έχεις και παρελθόν, ας πούμε, πάνω στην οδική. Για μια κατοστάρα θα με δώσετε εμένα. Ναι, μόνο. Εντάξει, ναι, αυτό είναι πράγμα. Τα άλλα δικά σας. Ναι, θα το κάνουμε στο lockdown, ας πούμε, και έξω τροχιά θα. Και εκεί που θα λαλάω θα με φουντώσει κανένα μαυράσπρος και θα σταματήσω το τραγούδι και ξέρεις θα αργήσω το μικρόφωνο. Εγώ νομίζω θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα πάνελ, να βγούμε σε ένα πάνελ live εκεί στο 8ball και να γίνει του κουτρούρι, κανονικά. Καλοκαιρινό το μαγαζί. Έτσι. Το 8ball αυτό του Σαραγαλακαλακασίδη δεν είναι. Ποιον μου. Ποιος. Πώς το λένε το Σάκη Σόγλου. Όχι ρε, το Σάραθρον είναι αυτό. Πώς το είπες, γιατί δεν έρχομαι. Εκεί είναι η αγαπημένη σου μουσική παίζει. Μιλτιάδη, Πασχαλίδη και τέτοια. Ναι, όταν έχεις ας πούμε αϊπνίες πας εκεί. Έτσι, μια χαρά να έχεις πάει για πάνε Σάραθρον. Το τελευταίο, μαγαζί, το τελευταίο μαγαζί που κλείνει είναι στα Λαβράδικα. Πείτε στα μωρά. 6-6,5 μια χαρά είναι. Και τώρα ας πούμε ο Top Gun που είναι, πού είσαι ρε. Εδώ είμαι ρε. Τοπογράφε. Δεν έφυγα, για λες. Τώρα ναι. Αυτός ο προηγούμενος που βγήκε ο Σίχα μας. Όχι, εντάξει. Όχι, εντάξει. Έλα ρε, δεν παρεξηγήξες. Απλά δεν ξέρω αν τα λέει σωστά να πούμε. Να, να τα. Με κράζει τώρα, Τζούνιο. 7-21, τα λέμε σωστά. Αυτά όταν τα είναι κάτι για σοβαρό, για σοβαρό σκοπό, κουπόνια αυτά για το παλικάρι, δεν το διακομωδούμε. Γιατί και εμείς είχαμε πάρει κουπόνια για το δικό σου παλικάρι εκεί. Καλά, δεν συζητάμε τώρα. Όταν προφανώς και δεν εννοούσε κάτι τέτοιο. Οπότε μην πουλάει. Ναι, αλλά εμείς όχι, όχι, δεν υπάρχει περίπτωση να εννοούσε κάτι τέτοιο. Όταν είναι ένα θέμα σοβαρό και υγείας. Για ποιο λες, όχι. Α, για εκείνο, όχι. Για πες λίγο αυτή την περίπτωση. Γίνεται φιλικός με τον Ερμή Λαγκαδά. Και είναι, λέει, για πρώτη φορά που... Να τα πει, έγινε, σε φιλούμε. Επειδή υπάρχουν τάσεις με σούπερ
3, ξέρω εγώ, με τους ιερολοχίτες και αυτά. Είναι για πρώτη φορά που θα είναι όλοι μαζί, δηλαδή ενδεικτικό αυτό. Το ειστήριο θα είναι 5. Που γίνεται το παιχνίδι και στο πότε. Παλέ, στο παλέ. Α, μπάσκετ, μπάσκετ. Ναι, τετάρτη, ναι. Συγγνώμη, τον Ερμή Λαγκαδά. Μάλιστα, ωραία, ωραία. Να το... και θα είναι, ναι, να το προωθήσουμε. Βέβαια, όσο μπορούμε. Είναι για κάποιο παλικάρι που ήταν σε μηχανή, χτυπήσανε σε τροχαίο, ο ένας έφυγε ο καημένος και αυτός παλεύει, κατάλαβα. Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, ναι, ναι. Να γίνει, είναι ένα τάλιρο, ξέρω εγώ. Και να μην πάει. Δεν χρειάζεται να πάει. Ναι, να πάει να πάρει, ξέρω εγώ. Αυτό το τέτοιο. Έγινε, ωραία, ωραία. Καλημέρα. Έγινε, λες και μιλούσε στο τηλέφωνο. Καλημέρα. Αντιγιά, να μην πει. Έλα, Μπάμπη. Καλημέρα, καλημέρα. Έλα, αυτό όταν θα τραγουδήσει ο Πασχάλης. Ναι. Το θέλω να το γράψετε σε DVD. Το εννοείται, θα κυκλοφορήσει DVD. Ζωντανά. Έτσι, έτσι, έτσι. Πασχάλης και Μπάμπη Ζωντανής live. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε, κύριοι. Έτσι τα λέγεται. Θα γράψω ένα τουέτο να το πούμε. Αλλά τελειώσατε και μείνατε μονάχοι. Ή θα του γράψω εγώ ένα τραγούδι που θα λέει. Θα φύγουν όλοι. Δεν μιλάω για άλλες γυναίκες. Ναι. Ποια live το ακατανόμαστε και να είχαμε να λέγαμε. Δεν μιλάω για άλλους τραγουδιστές. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, να ενημερώσουμε ότι είναι Κυριακή. Τελικό, 17 του μηνός του Φλεβάρι, 5 η ώρα. 5. Τι είπα, 6 είπα, πάλι λάθος έκανα. Όχι. Έτσι είπε, και είναι 5 η ώρα, 17 του μηνός. Πω, τίποτα δεν θα πετύχω σε αυτή τη ζωή. Και ο τελικός του χάσμου του γυναικείου είναι Σάββατο 5 η ώρα. Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, εντάξει. Μην τα θέλουμε και όλα δικά μας, πέτυχα μέρα. Πέτυχα άθλημα. Πέτυχα άθλημα, εντάξει, είμαστε μια χαρά. Έγινε, σε ευχαριστούμε. Το μισό εγκέφαλο λειτουργεί. Καλά, εντάξει. Και που είμαστε εδώ, έγινε. Φιλιά, φιλιά, τσαό τσαμ. Τι ωραία, ε. Μπορώ για σήμερα να τα αποδώσω όλα στο χθεσινό το live και να αποφύγω έτσι, ας πούμε, τις όποιες παρανοήσεις και τα όποια μεμπτά και τα όποια πράγματα μπορούν να μου καταλογήσουν. Εντάξει, όσοι ακούνε λόγο επειδή αντιλαμβάνονται. Χθες είχαμε και Europa League, βεβαίως, βεβαίως. Και τους πολύ πρωινούς που ενδεχομένως να κοιμηθήκαν εκεί γύρω στις 10 και να μην έχουν γνώση, να μην έχουν και εικόνα του τι συνέβη. Ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε ισόπαλος 2-2 με την Δυναμό. Δυναμό. Κιέβου. Κιέβου, Κιέβου, ναι, έτσι με την Ουκρανική. Δεν το παρακολούθησαν οι άλλοι το παιχνίδι γιατί αγωνιζόμουν, δεν ξέρω, το είδατε παιδιά εσείς καθόλου. Ναι, ναι. 1-0, 1-1, 2-1, 2-2 η εξέλιξη. Στο 89. Στο 89. Εγώ έλεγα ότι ο Ολυμπιακός και πίστευα ότι θα κερδίσει, αλλά δεν μας την. Ναι, η άμυνα του την έκανε. Κλασική άμυνα ο Ολυμπιακού, δεν τα κατάφερε. Ισόπαλος 2-2, ανοιχτή λογαριά. Καλά, μου κλείσε δούρα, άλλο τίποτα. Αλλά μάλλον δύσκολα τα πράγματα για την ομάδα του Ολυμπιακού. Έφερε και κάτι, διάβαζα και κάτι κνευρισμοί από το Μαρινάκι. Ακούστηκαν. Ναι. Ψιλογιούχα. Ψιλογιούχα, λίγο, λίγο ακούστηκε. Επειδή σοβαρίστηκαν και στο 89, οπότε και με τον γκολ ακούστηκε και με τη λήξη. Άρα παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το παιχνίδι τη Κυριακή. Θα είναι ένα. Ναι. Άμα γίνει κανένα μελέ. Κομβικό, άμα γίνει κανένα μελέ. Πλησιάζει άμα τον πάρει ή έστω και να τον κόψει βαθμό. Θα κερδίσει την Κυριακή, είναι μεγάλη διπλούρα. Το λέω εγώ. Η καρέκλα του Μάρτιν. Όχι μόνο αυτό. Δεν θα δούμε λίγο τάκι φέτος. Πρέπει να δούμε. Στόχος, ο μόνος στόχος τώρα του Ολυμπιακού, αν αφήσουμε το κύπελο, είναι η δεύτερη θέση που οδηγεί Champions League. Είναι από πίσω η ΑΕΚ τώρα, οπότε άμα του κόψει, κατάλαβες. Έτσι. Βλέπω μεγάλη διπλουρά. Γαλατασαράι Μπενφίκα 1-2, Κράσνονταρ Μπάγκερ Λεβερκούζεν 0-0, Λάτσιο Σεβίλη 0-1, Μπάτε Μπορισόφε, αυτό το μεγαθύριο που απέκλεισε τον ΠΑΟΚ. Θα τα λέμε και αυτά. Και έφτασε... έτσι, 1-0 την Άρσεναλ, όπως και πέρυσι το μεγαθύριο Έστερ Σουν κόντεψε να πάρει. Διπυρωτικό μη σου πω εγώ, όλα τα τρόπαια. Ναι, τα βλέπετε μερικοί. Τη Σερβιτόρια από χωριό τη Σουηδία. Ολυμπιακός Πειραιώς Δυναμό Κιέβου 2-2. Ραπίτ Βιέννης Ίντερ 0-1. Ρεν Μπέτις 3-3. Σλάβια Πράγας Γκένκ 0-0. Μ' αρέσει σε αυτές τις περιπτώσεις όταν διαβάζεις τα αποτελέσματα που βλέπεις ένα φερρυπίν όπως το Ρεν Μπέτις 3-3 και κάνεις και το σχολείο. Α, ματσάρα! Λες και το είδες. Ναι, 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 ειδικός. Ζυρίχη Νάπολη 1-3, Μάλμε Τσέλσι 1-2, ακόμη ένα μεγαθύριο που απέκλεισε τον ΠΑΟΚ στον δρόμο για την κατάκτηση του τροπέου. Μπριζ Red Bull Salzburg 2-1, Πλιέζν Δυναμό Ζάγκρεπ 2-1, Σαχτάρ Ντόνετσκ Άιντραχτ Φραγκφούρτης, όνομα για Σαρδάμ ξεκάθαρα 2-2, Σέλτικ Βαλένθια Αεράρε Νυχτερίδες Αρρώστια 0-2 και Σπόρτινγκ Λισαβόνας Βιγιαρεάλ 0-1 τα αποτελέσματα για την φάση των 32 του Europa League. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, να εξηγήσω στον επιφή που βγήκε πριν.
ότι χαριτολογώντας το λέγαμε, σε τέτοια θέματα δεν το συζητάμε. Και... δεν χρειάζεται, λοιπόν, δεν χρειάζεται εξηγήσεις. Ναι, ναι. Και πέρα, να πούμε κιόλα, συγγνώμη, ναι. Για τον Δημήτρη, το φιλικό είναι Τετάρτη 6 ώρα. Ωραία. Μπράβο, μπράβο. Και εγώ αν μπορέσω θα πάρω. Αλλά πέρα από την πλάκα, εγώ έχω αγοράσει, στο όνομά μου υπάρχουν γύρω στα 100.000 δραχμές, σε βοήθεια στον Άρη στον ποδοσφαιρικό, τα έχω. Είναι σε μετοχές. Τα αγόραζε ο αδερφός μου στο όνομά μου για να μην το χωρίσει η γυναίκα του. Λοιπόν, είσαι μέτοχος, είσαι... δηλαδή. Του Άρη... Ο αδερφός σου είναι αριανός. Ναι, αρρωστάκι, ναι. Ναι, είμαστε άρρωστοι, ζητωτονόμαστε κανονικά. Και κοντεύουμε. Και κάθεσαι και κοντά στη Χαρελάου, κάπου εκεί, μάλλον ανάληψη που είσαι. Όχι, όχι, είμαι μισό στερελιώτη, μισό ιδιώτη. Συνδυασμό, ε. Κάτω τούμπα που είναι αργενή. Σαν να λέμε μισό. Πρόσφυγα ένα ο παππού, οπότε άνω τούμπα. Και εγώ τώρα μένω στη μέση. Λοιπόν, και... Είσαι σε αυτά που δωρήσανε. Να τα αρχίσαμε πάλι τα κρυπτογόρια. Εγώ το φταίω μετά. Έκανε λάθος ο Ολυμπιακός που κατέβηκε στο δεύτερο. Ήταν μεγάλο λάθος. Δεν έπρεπε να το κάνει. Έπρεπε να πάρουν την ομάδα και να φύγουν. Αυτό θα τους ακολουθεί μια ζωή πλέον. Το έχει κάνει και ο Πάουκ αυτό, το έχει κάνει και ο Βουλινός. Δεν ξεχνάμε. Με τις κάλτσες, χωρίς κάλτσες που βγήκαν. Κάλτσες βγήκε και παίξε ο Πάουκ στο μπάσκετ. Ναι, τρία, πόσο, γύρω στα πόσα. Ο Βουλινός όταν το έκανε ήταν με τον Καραμάνη, διατηρητή. Με τον ψυχό, όχι, Καραμάνη. Καραμάνης, ναι. Καραμάνης, ναι, εντάξει. Ήταν τρία γκολ offside, κανένα δύο πέναλτι. Εντάξει, ήταν απίστευτο εκείνο. Μάλιστα. Ήταν χειρότερος ο Βαρδινογιάννης τότε και από Κόκαλη και από Μαρινάκη. Έγινε, σε φιλούμε. Τσαο, τσαο, καλημέρα. Καλημερίζω και τον φίλο μου τον Παναγιώτη που λέει: διαβασμένοι Ουκρανοί που ισοφάρισαν στο 90 να μην προλάβουν οι άλλοι, λέει, να φύγουν από το γήπεδο μέσα στο πνεύμα του προηγούμενου ακροατή. Κλεμμένο, λέει, κάπου αλλού το διάβασα, αλλά μας το καλό, μεταφέρει. Καλό. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Ναι, μα ακούτε. Ελα, αγόρ, πού είσαι τώρα, τι αμαξοστοιχεία, τι είναι. Με ακούτε? Σ' ακούμε, πού είσαι, ακούμε. Πού είσαι? Θα ρωτήσω κάτι. Πού είσαι, θα μας πεις. Κατευθύνομαι προς Σούνιο. Με τι? Με ελικόπτερο, τι άλλο, λοιπόν άκουσε λίγο. Απαγορεύεται, ρε, όταν οδηγάς ελικόπτερο να μιλάς στο τηλέφωνο. Ακούμε. Λοιπόν, άκουσε λίγο. Σαν τρένο ακούγεται. Δεν είχες πει ότι θα έρθει ο Αποστόλης με την κυρία Κατερίνα να μας τα πούνε τα κάλατα? Δεν ήρθανε. Κάνουν ζωάρα εδώ. Λοιπόν, εγώ θέλω να πάρει τηλέφωνο η κυρία Κατερίνα να μας πει για το Ρέμο. Ναι. Ο Αποστόλης να μας πει για το Ρουβά. Ναι. Εγώ θα σας πω για το Λαζόπουλο. Ναι. Και όλοι μαζί θα κάνουμε μια μανέστρα. Έτσι, ή μπολαλέ, ή μπελαλέ. Ή μπολελέ. Ή μπολελέ. Φιλιά. Τον άκουσα ότι σαν να ήταν σε τρένο σε κάποια... Ναι, υφησούσε αέρας. Ναι, και αισθάνθηκα λίγο, θα τον έκλεινα, γιατί που παίρνεις από το μετρό, άντε γεια. Κανονικά δεν υιοθετούμε. Αυτά τα μέσα εμείς δεν τα υιοθετούμε. Ναι, τώρα παίρνουν το μετρό. Τι έγινε, Χριστίνα παίρνει το μετρό, Σαλονίκη έρχεται όμως. Οπότε θα καλύτερο το μετρό μας. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε την τελευταία μας διαφημιστική ανάπαυλα και επιστρέφουμε για το πολύ δυναμικό μας φινάλε. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Αχ, να τα κουκοράκια σαν το Φωτιάδη τα κάνω και εγώ τώρα. Εδώ στο λόγο, επειδή στο Λίμπερο 107,4. Τζούνιορ σε παράτησε ο πατέρας. Τα είπε όλα. Είπε και τα ποίηματα, είπε και τα κτηματολόγια, είπε και τις παραδόσεις. Εντάξει. 2-31-0-2-87-3-8 για λιγουλάκι ακόμη εδώ στους εθέρες της πόλεως FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή βεβαίως για λιγουλάκι ακόμη στη σελιδούλα μας και εκεί επικοινωνούμε. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Έλα γλυκό μου αγόρι, είμαι μέσα σε ένα λεωφορείο αστικό και πάω για το μεγάλο χωριό πάω τώρα. Ποιο είναι το μεγάλο χωριό? Θεσσαλονίκη. Από το εξωτικό Τριάνι, φεύγω τώρα και έχω και οδηγό στην παρέα μου. Αλήθεια, είσαι μπροστά με τον οδηγό. Μην ομιλείτε στον οδηγό. Ναι, 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 στην οδεία πάμε τώρα. Στην οδεία. Τώρα και πηγαίνω, δεν πάμε να κάνουμε μια εκτροφή, λέω. Άρα να πάμε στην Αθήνα. Με λέει, δεν πάει, λέει, μέχρι την Κατερίνη θα πάει, λέει. Αλλά θα ανάψει, λέει. Του σου ρε, μου δεν γίνεται, λέω. Δεν μου λες, τι ακούει ο οδηγό? Δεν ακούει το οδηγό, δεν μπορεί τώρα. Με το δίνω εγώ απευθείας. Πρέπει να βάλει λόγο επειδή. Ακούει, είχε βάλει την άλλη φορά που ήταν στο εξωτικό, ξέρεις, στην επανομή. Στο εξωτικό επανομή. Ποιο λεωφορείο είναι, γραμμή, αριθμός? Τριάδη Ιχεία. Πώς λέγεται, ποιος, ο αριθμός, ο αριθμός.
67. Παραλίγο, παραλίγο. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, έφυγε ο Τόμ. Εδώ είναι, εδώ είναι ο Τόμ. Τόμ, όχι Τόμ, εδώ είναι. Τόμ, Τόμ. Όχι, όχι γι' αυτό. Απλά ήθελα να με την άλλη φορά που θα έρθει να με ενημερώσει να κάνουμε μια δουλειά. Μήπως έχει τίποτε φοράδια. Έχει την πηλαία, να τα πω εγώ. Σε μάθαμε. Μα δεν πήρα πριν καρέκα. Καλημέρα από τη Μαρία. Έτσι, έγινε. Καλημέρα Μαρία, καλημέρα στον οδηγό. Καλημέρα στο 67 κυρίες και κύριοι αυτή τη στιγμή. Όσοι ακούνε και βρίσκονται σε αυτή τη γραμμή με κατέθεση τρία δίκαια να μπουν επί τόπου είναι το Magic Bus με Φωτιάδη μπροστά. Το φαντάζομαι τώρα σαν την Έλενα Ναθαναήλ στο επιχείρηση Απόλλων. Δεν ξέρω κανένα λόγο. Γι' αυτό καμιά δεν κάνει δικό. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα σας. Καλώς το να, καλώς το να. Λοιπόν, εχθές ο Άγιος Βαλεντίνος, παιδιά, συνοδεύτηκε με ένα πολύ καλό ταμείο στο στίχημα. Αυτά θέλουμε, αυτά θέλουμε. Έτσι. Το τράβηξα λίγο παραπάνω, έπιασε τον κόλπο. Εφτά παιχνίδια, παιδιά, πιασμένα. Εφτά! Εφτά παιχνίδια, παιδιά. Συντελεστήπες. Συστηματάκι ή παρολί. Παρολί. Καρφωτό, δηλαδή. 136 ποσοστό. Με 2,5 ευρώ, το αξί. Ζωάρα, μια χαρά. Λοιπόν, τρία ήταν τα φανερά. Ναι. Το διπλό της Μπεφίκα, ναι. το διπλό και over της Νάπολη, το διπλό και over της Τσέλσι. Όσοι αποκλείσανε τον ΠΑΟΚ, κερδίσανε χθες. Μπράβο, να τα λέμε κάτι και αυτά. Λέει γι' αυτό, ναι. Έτσι. Λοιπόν, το over του Ολυμπιακού. Αυτό δεν χαλούσε με τίποτα με την άμυνα που είχε ο Ολυμπιακός. Βεβαίως. Το γκολ θα το φάει σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα, ψάχνουμε τα υπόλοιπα. Το πήγα λίγο παραπάνω, το πήγα λίγο στην Φρακφούρτη και λίγο αφέβαλα για το overtime, το πεξά, πληρώθηκε. Και μετά, άκουγα στα ραδιόφωνα, διπλό της Άλμπουργκ. Το αντίθετο. Από πού και από πού, διπλό κατευθείαν δηλαδή. Έχει να παίξει τόσους αγώνες, ξέρω εγώ, πάρε έναν άσο 3-15. Δηλαδή, άμα ακολουθούς αυτούς που είναι που σας... Άστο, ναι, έτσι. Εμάς θα ακολουθείς και τα αντίθετα φυσικά. Και το Φωτιάδη. Το Φωτιάδη, έτσι. Άμα ακολουθούς αυτούς που λένε διπλοτέλειο... Μια χαρά, με δύο βρουλάκια δηλαδή καθόλου ρίσκο, έτσι, ένα καφέ ας πούμε. Φλάιμα ένα. Ναι, αυτό. Τόσα παίζω εγώ, φίλε Πάπου, μου στο έχω ξαναπεί και άλλο. Εγώ παίζω και λιγότερα. 25 λεπτά. Έτσι. Ακριβώς, τίποτα άλλο. Συμμαζεμένα όμως, γιατί κάθε μέρα δεν είναι Κυριακή. Έτσι, έτσι. Έγινε, σε φιλούμε. Καλημέρα. Έχω παίξει το καλοκαίρι, το πιο γελίο στοίχημα που είχα παίξει ήταν 10 λεπτά στο 3-3 Πορτογαλία-Ισπανία. Είχα βάλει 10 λεπτά, ας πούμε, και με απόδοση 100. Και πήρα 10 και έκανα και cash out. Α, νωρίτερα να μην. Δεν μην το χάσω. Πήρα 9,5 ευρώ κανονικά. Αυτοί είμαστε, τέτοιοι στοιχηματζίδες. Είμαστε, παίζουμε για τη χαρά του αθλήματος. Συμμετοχή. Αντί να πάμε να ανάψουμε ένα κεράκι στην εκκλησία, καταθέτουμε ένα ευρουλάκι στοιχηματικές. Τους δίνουμε, ρε παιδί μου, την ημέρα. Για χαρά είναι τα πράγματα. 2-31-0-2-87-3-8 για λιγουλάκι ακόμη εδώ. Τους εθέρες της πόλεως, αγωνιστικά νομίζω τα εξαντλήσαμε όλα, έδωσαμε το ρεπορτάζ. Κυρίως στις κανονικές ώρες και ημέρες των αγώνων. Πού θα τα ακούσουν αυτά, τώρα θα βάλουν τις εκπομπές, δεν ξέρει κανένας. Για να τους πάρω τηλέφωνο πότε παίζει ο ΠΑΟΚ, πότε παίζει ο Άρης. Ουδής το handball του ΠΑΟΚ. Όλα την ημέρα. Έχουμε τελικούς. Μια χαρά βέβαια για εμάς εδώ, κάθε μέρα είναι τελικός. Το λόγο επειδή σε μια έτσι και ιδιαίτερη σήμερα και όλα μετά το χθεσινό μας live. Μια χαρά, παιδιά μου, σας ευχαριστώ όλους. Με φεύγω, ξέρεις, από εδώ να βιάζομαι, είναι παρατετάρτο. Εμείς ευχαριστούμε που μας δίνεις τη χαρά να βρεθούμε μαζί σου. Έτσι, πώς την παλέψαμε. Έχεις βαριά βιομηχανία ακροατών. Έτσι ακριβώς. Και τι ακροατών, τα μεγαλύτερα ταλέντα. Και κολαπτώμενα. Και κολαπτώμενα και καταξιωμένα πλέον. Δεν θα το συναντήσει κανείς. Μα πολλοί κόσμος μας ακούει και το έχω ξαναπεί αυτό και δεν είναι τρολιά ούτε αστείο. Μας ακούει που δεν έχει σχέση με τα αθλητικά κτλ. Για τους ακροατές. Ό,τι και να πούνε, ό,τι και να ακουστεί από συγκεκριμένους, από τα χείλη τους, απολαμβάνουν. Μας ακούει και για τα αθλητικά κυρίως, επειδή ενημερώνουμε. Και κάποτε πρέπει να βγάλουμε και την ανακοίνωση πότε θα γίνει τέλος πάντων το λακρός. Το λακρός, βέβαια. Το σκέφτηκε ο Ιβάρς. Έτσι. Τις πρώτες υποσχέσεις του Ιβάρς. Αυτό ήταν τρολιά τελικά. Αφού το είπε, το είχε πει. Το είχε πει. Και σύντομα είχαν βγάλει. Πάω λακρός και πρόλογο μητρός. Έτσι, βέβαια, ξεκάθαρα. Θα παλέψουμε από αυτήν εδώ την εκπομπή. Πάντα παλεύουμε να αναδείξουμε τέτοια ζητήματα, τέτοια ευγενή αθλήματα
τα οποία τα παρακολουθεί το λόγο, επειδή ο φίλος μας εδώ βγάλε καμία 250 ευρώ. Εντάξει, ο πατέρας μου προχθές, δεν είπα αυτή την ιστορία με τον πατέρα μου. Δεν ξέρω τώρα, την είπα στο ραδιόφωνο. Δεν ξέρω, στο ραδιόφωνο. Έπιασε πεντάρι στο Τζόκερ. Ναι, τι, εντάξει, έχασε τον Τζόκερ. Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ. Όπως καταλαβαίνετε. Πάλι το δάσκαλο. Θα ήμουν, το έχω ξαναπεί. Γιατί όσοι λένε τι θα κάνεις με τα λεφτά, θα έρχομαι για να τα κρύψω. Για να τα κρύψω, ναι. Και σιγά σιγά θα την έκανες. Είναι αυτό το, ξέρεις που λέω, άλλος για ένα έχασα. Εν τω μεταξύ, α πούμε, τα πεντάρια ήταν γύρω στα 1500. Κατά 4 ήταν 2.500 πεντάρια και 4 συν 1. Και όλοι ήταν στο παραλίγο. Δηλαδή 4.000 κόσμο στην Ελλάδα βαρούσε το κεφάλι του, α πούμε, γιατί δεν κατάφερε να πιάσει το Τζόκερ. Πόσοι έχουν φτάσει. Νομίζω δεν υπάρχει άνθρωπο που δεν έχει φτάσει αυτό που λένε στο παρατσάκι. Δοκάρι. Όλοι έχουν να διηγηθούν μια τέτοια ιστορία, τη στοιχηματική. Κάτσε να σου πω εγώ τώρα κάτι πολύ τυχερό. Το 93, πρώτες μέρες, είχε κανένα δύο χρόνια που υπήρχε το Λότο. Ναι, ναι. Το παίζω σε στοίχημα, το οποίο στοίχημα έδινε 2,5% για να δώσει 5 στα 5. 6 ήταν τότε το Λότο. Ναι. Και με δίνει 5 στα 5, ναι, που είχα 2,5% πιθανότητα να πέσω και πήρα 500.000. Αλήθεια. Ναι. Junior, δεν τα ξέρεις αυτά, ε? Και πού τα λεφτά, κοθάκι μου. Ελεύθερο ήμουν τότε. Τα κατάλαβες. Τι είσαι άνθρωπος τώρα, εγώ τα ξεφτύλισα. Τσίμπησες τα. Ναι, 500.000. Καλούτσικα λεφτά τότε. Τι πλάκα κάνεις, 500.000. 93 ήταν σημερινά. Όχι. Τόσα πράγματα. Εντάξει, έλα. Μισοκατομμύριο ότι ένα βράδυ στα μπουτζούκια ήταν. Τότε δουλεύαμε καλά, ρε. Τότε είχα 150.000 μισθό. 150.000 ήταν υψηλό μισθό, ήσουν. Εντάξει. Αλλά 10 ώρες την ημέρα. Ο μέσος μισθό ήταν γύρω στα 80.000, 93, ε. Περίπου. Ο κατώτατο. 10 ώρα όμω. 10 ώρα και εργοτάξια. Γύριζα σπίτι και την έπαιρνα. Έχω και στίχο. Είναι η ζωή μα ένα εργοτάξιο. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα, παιδιά. Καλώς το να, καλώς το να. Χαιρετώ όλη την παρέα. Μπάμπη, κάνε μου μια χάρη λίγο, σε παρακαλώ. Παρακαλώ. Πες στον οδηγό από το 67 να κάνει μια στάση. Δεν μ' ακούει, μιλάει με το Φωτιάδη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έγινε. Γιατί πέρασε, ας πούμε. Τίποτα τώρα, σιγά να μην κοιτάει τους επιβάτες. Θέλω να μπω σε αυτό το λεωφορείο. Θα πάμε να το βρούμε το 67. Κανονικά. Μια κατέβουμε, θα πηγαίνουμε από τέρμα σε τέρμα. Καλημέρα. Καλημέρα. Παλιά έπαιρνε το 66. Ναι. Στο τέρμα Χαριλάου. Αυτό ήταν το δρομολόγιο του Φωτιάδη. Για το Λότο. Ναι. Καταρχήν, Μπάμπη, αλλιώς θα είπε ο πατέρα σου. Αλλιώς θα λες. Τζόκερ είναι του πατέρα του Μπάμπη. Βγήκαν 100. Γύρω στα 120 πεντάρια. Ναι. Συνήθως, ας πούμε, βγαίνουν ένα-δυο και μοιράζονται το ποσό που είναι γύρω στο 80.000 με 100. Mm-hmm. Και βγήκανε πολλά και πήραν από 900 ευρώ. Α, το ξέρεις, ναι, τόσο πήρε, ναι. Ναι, εγώ επειδή έχω κόψει τον τζόγο, γιατί έπαιζα υπερβολικά ποσά, το στοίχημα, παίζω μόνο και δεν πολύ ασχολούμαι. Απλά κοιτάω τη διαλογή. Ναι, ναι, ναι. Τι γίνεται, λοιπόν. Το 93 που είπε ο φίλος... Ο Τόμ. Λοιπόν... Τόμ Κρούζ. Τόσο έδινε. Απλά το 91 έπαιζε σύστημα, ήθελε να πει, και όχι στοίχημα. Τι είπα. Σύστημα, ρε. Στοίχημα είπες. Α, συγγνώμη. Είπα ένα σύστημα που δίνει 2,5% πιθανότητα να κάτσει. Επειδή ήμουν από παλιά τέτοιο εθισμένος, έπαιζα και εγώ σύστημα το οποίο λεγόταν, ήταν του Τζορτζάκη. Λεγόταν βάρος στήλη. Και δεν υπήρχαν καν υπολογιστές και αναγκαζόμασταν τα προπό να τα εκτυπώνουμε όπου βρίσκουμε για να τα δίνουμε. Και όταν γινόταν η στραβή και δεν πιάναμε, γιατί μιλάω για μεγάλα ποσά, εγώ έβγαλα αρκετά πεντάρια. Αλλά το θέμα ήταν ότι δεν έτυχα 500.000. Δεν έπεφτε στη στήλη τη βαριά που έλεγες. Έπεφτε αλλού. Έχω τύχει να βγάλω πεντάρι, αλλά έχω τύχει με 98.000 τότε. Ναι. Ήταν τότε που λέγανε ότι ο Μητσοτάκης έδωσε 6 και παίξαν οι υπόλοιποι 43. Ναι. Και γινόταν ένας χαμός. Βγαίναν όλοι από το καφενείο, παίρνανε τα δελτία μου και τα πετούσανε στον αέρα. Έτσι. Γέμιζε ο δρόμος, κανονικά. Τι να τα κάνεις τα πεντάρια εκείνη την εποχή. Ψίχουλα ήτανε, ψίχουλα. Ναι, το θέμα είναι να τύχεις ένα 5 συν 1. Θέλω, το έχω πει, θέλω να αγοράσω και τον Άρη και τον Ηράκλη. Ναι. Να τους ρίξω κατηγορία, κανονικά. Μάλιστα. Έγινε.
Πρόσεξε τώρα να μην διαλύσεις καμία κουβέντα με τον Τζόγο και άστα να μην την πει. Τα κόψε όλα. Κόβονται. Ωραία, μα θέλει κόβονται. Τώρα δεν έχει να κάνει. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Κατέβηκα από το 67 και κατευθύνομαι για το 66 για Χαριλάδο Σαλονέ για το μεγάλο χωριό. Λοιπόν, το Μαλλιωτάρα ειρέμησε, άμα θέλει να κάνει και ξαναβγεί έξω. Είσαι και ξαναμιλάει, πιο έρεμα θα μιλάει. Είσαι μεγάλος coach. Τον έκανε, τον έβαλε και λέει να τον ερεμήσει. Είπε και συγγνώμη. Καλό αυτά, αλλά δεν θα το ξαναμιλάω πάλι. Έτσι. Αυτό που έκανε δεν θα τον αναφέρω ποτέ. Ζήτσε από εδώ και πέρα είσαι ο θεσμοφύλακας. Για ένα μήνα θα είναι τέτοιο, καραντίνα θα τον έχω. Είναι σχεδόν σαν τον Μπάμπη, δεν θα τον ξαναβρίσει τον Μπάμπη στον αέρα. Την Παναγία. Έτσι. Όχι, Τόμ. Έλα, έλα, Τζέρι. Εσένα και το γιο σου και το Χριστινάκη που είναι. Εδώ είναι, σ' ακούει, σ' ακούει. Έλα να μιλήσεις, έλα να σ' ακούσει λίγο, άντε κι εσύ. Σου κρατάω λίγο μούτρα. Γιατί Χριστινάκη μου. Μουτράκια. Τώρα Χριστινάκη μου, πριν έλεγες όμως. Πάρτα τώρα, πάρτα. Πες το. Είμαι άγκο και τώρα θα σου πω και το άλλο. Είμαι και περιμένω τώρα το 66 και κάθομαι τώρα σαν προποτζίδικο, εδώ στη θέρμη τώρα. Τι ώρα, 8 η ώρα έχει προποτζίδικο ανοιχτό, δεν μας τρελάνεις. Δεν είναι, περιμένω έξω. Απ' έξω, κοιτάει τα τέτοια. Σαν να παίζει. Έτσι. Πες καλό. Τώρα που έχει ένα μετάδοση από το ψωτικό 3, πάνω στο λεωφορείο, και την ώρα μιλάει ένα παλιωτάκαρο, λέει μη φωνάζει. Δεν θέλω εδώ πέρα να κάνω ένα μετάδοση. Μη φωνάζει. Άντε μου, του το λέω. Εσύ λέγει την πόλη. Ναι, έγινε και αυτό το πρόβλημα τώρα. Έγινε. Άντε χαιρετώ γιατί έχει το 66. Ήρθε! Δεν κάνει νόημα. Νομίζω κυρίες και κύριοι ότι Τελειώσαμε. Μετά από αυτό ήρθε το 66, φεύγει. Τελειώσαμε. Το 166 θα έρθει να μας πάρει εμάς έτσι που πηγαίνουμε. 666 να πούμε στο Μαλλιωτάγαρο. Με τον κορυφαίο τρόπο και ένα κορυφαίο τραγούδι από το παρελθόν, από εκείνη την εποχή. Αν πιάσω το λότο μωρό μου, Γιάννης Ρίζος. Το πορά πομπομ στα ελληνικά. Έτσι, σας χαιρετούμε, σας ευχαριστούμε. Junior, Tom, Χριστίνα, όλο τον κόσμο. Ακολουθεί Κωστής Τσαρός. Μέχρι και τις 10 θα σας κρατήσει η παρεούλα. Babies forever. Καλή παρεούλα, ελπίζουμε να σας κρατήσαμε. Τα ξαναλέμε τη Δευτέρα. Εδώ νισταγμένοι, οργισμένοι, κατατρεγμένοι. Φιλιά, τσαό.